σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα, στη συντροφιά του Excellent μέχρι τις 3 η ώρα ακριβώς. Μας λείψατε πάρα πολύ χθες. Θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σας, δεν ξέρω για εσάς. Εμάς μας λείψατε πάρα πολύ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-48-54-474 και 478. 210-48-54-474 και 478. Οι συνάδελφοι περιμένουν τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε σε εμάς. Και φυσικά πάνω απ' όλα, όπως σας είπα, τις προτάσεις σας για θέματα που σας ενδιαφέρουν και θέλετε να τα παρακολουθήσετε εδώ μέσα από το Excellent. Τι θα δούμε σήμερα, Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την εξωματική γονιμοποίηση. Έχουμε μάθει κάθε φορά που παρακολουθούμε το θέμα αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το βλέπουμε πάντα από την καλή του πλευρά, δηλαδή την ευτυχία που δίνεται όταν καταφέρει η οικογένεια να φέρει στον κόσμο το παιδί της εξωματικής γονιμοποίησης. Είναι τόσο εύκολο, πετυχαίνει πάντα η προσπάθεια? Και τι συμβαίνει όταν δεν είναι εφικτό και όταν οι γυναίκες κάνουν επαναλαμβανόμενες προσπάθειες προκειμένου να αποκτήσουν το παιδί που τόσο πολύ επιθυμούν? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με μια κυρία η οποία ζει σε αυτή τη στιγμή της ζωής της αυτή την δύσκολη, αν θέλετε, κατάσταση, καθώς έχει ήδη προσπαθήσει 3 φορές να μείνει έγκυος και δεν τα έχει καταφέρει. Μαζί της και ο γιατρός της, ο κύριος Μινάς Μαστρομινάς, χειρουργός γυναικολόγος. Όλο αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε σε πολύ λίγο εδώ στο Excellent. Επίσης, κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός, η λατρεμένη ηθοποιός, σε μία από τις σπάνιες συναντήσεις στην τηλεόραση και συνεντεύξεις της, η κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Θα είναι εδώ σε λίγο κοντά μας, γι' αυτό όλες οι ερωτήσεις σας στα τηλέφωνα. Οι συνεργάτες περιμένουν να τις καταγράψουν, να τις θέσουμε στην αγαπημένη μας την κυρία Διαβάτη. Και επίσης, όπως σας είχα υποσχεθεί την Τρίτη, προς το τέλος της εκπομπής, δεν είχαμε προλάβει να σας δείξουμε ένα θέμα που θέλαμε οπωσδήποτε να προβάλλουμε, πώς τα αστεροειδή μετέτρεψαν μία γυναίκα σε άντρα. Κοντά μας λοιπόν έχουμε πρωταθλήτρια του bodybuilding να μας πει από την δική της πλευρά αν γίνεται χρήση αναβολικών, αν γίνεται χρήση αυτών των ουσιών και ποια είναι τα αποτελέσματα σε περίπτωση που αυτό είναι θετικό. Όμως, να ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας αμέσως και να καλωσορίσω τον Στέφανο Κωνσταντινίδη κοντά μου. Στέφανε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στον εντοπισμό των παιδόφιλων και τους ερευνητές οι οποίοι κατάφεραν να φτιάξουν ψηφιακά ένα δόλωμα, θα έλεγα έτσι, ένα κορίτσι με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να το ρίξουν το δόλωμά τους. Και παρακαλώ, πόσους παιδόφιλους τσίπησε το δόλωμα αυτό? Τσίπησε 20.000 παιδόφιλους σε 2 μήνες. Το κορίτσι που βλέπετε είναι η Σουίτη, η Γλυκούλα. Δηλώνει ότι είναι από τις Φιλιππίνες, ετών 10. Κομμάτι-κομμάτι, καρέ-καρέ, έφτιαξαν οι ειδικοί της Ολλανδικής εταιρείας Terrende Homes το συγκεκριμένο κοριτσάκι και το πέταξαν ακριβώς όπως είπες, Χριστίνα, ως δόλωμα στο ίντερνετ για να κυνηγήσουν τους κυνηγούς, όπως λέει το FBI. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι το FBI θεωρεί ότι 750.000 παιδόφιλοι βρίσκονται ταυτόχρονα το ίδιο λεπτό στο ίντερνετ. Πετάνε λοιπόν τη Σουίτη στο ίντερνετ, ναι, για 2 μήνες και εκείνη καταφέρνει και τσιμπάει ως δόλωμα 20.000 παιδόφιλους. Οι ειδικοί λοιπόν... Είναι ανατριχιαστικό αυτό που μας λες τώρα αυτή τη στιγμή, Στέφανε, έτσι. Και είναι ανατριχιαστικό για πολλούς λόγους, κυρίως βεβαίως ότι το κορίτσι αυτό δηλώνει ότι είναι 10 ετών. Δηλώνω ότι είναι 10 ετών και όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας... Πόσο άρρωστο μυαλό κυκλοφορεί εκεί έξω τώρα, ε? Πόσο άρρωστο μυαλό και πόσο επικίνδυνο είναι για τα παιδιά μας, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε οι γονείς σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών μας που σερφάρουν όλη μέρα, που η ζωή τους βρίσκεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό της καθημερινότητάς τους στο διαδίκτυο μέσα. Που όλα τα μικρά παιδιά έχουν σελίδα στο ίντερνετ, στο Facebook και έχουν τους φίλους τους. Αυτές λοιπόν οι σελίδες είναι εκεί που οι παιδόφιλοι χτυπούν και προσπαθούν σιγά σιγά να ψαρέψουν ανήλικα παιδιά, κυρίως στις Φιλιππίνες. Έτσι, θα πρέπει να πούμε για την ιστορία για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί, Στέφανε, ότι αυτό το πλάνο που βλέπουμε είναι το βίντεο που εξηγεί πώς κατασκευάστηκε, πώς σχηματίστηκε, πώς είχαμε το αποτέλεσμα αυτό στο βίντεο, διότι φαντάζομαι ότι η τελική της εικόνα είναι πολύ πιο φυσική. Και γι' αυτό κατάφεραν να την πατήσουν όλοι αυτοί. Είναι αυτή η τελική της εικόνα. Αυτή είναι η τελική εικόνα. Και αν είχαμε λοιπόν και τον ήχο, θα βλέπαμε λοιπόν ότι μιλάει ακριβώς σαν άνθρωπος, αφού προγραμματίστηκε για πάρα πολλούς μήνες να μπορεί να δώσει κάθε απάντηση με παιδική φωνή κοριτσιού.
Έτσι λοιπόν τσίμπησαν οι παιδόφιλοι 20.000 δύο μήνες. Είναι τεράστιος ο αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ασύλληπτο. Hackers λοιπόν και του FBI και της εταιρείας Terrence Holmes κατάφεραν και έπιασαν αυτούς τους παιδόφιλους. 1.000 συγκεκριμένα από τους 20.000 εντόπισαν και τις σελίδες στο Facebook που έχουν και τα κινητά τους τηλέφωνα. Και πλέον σε κάθε χώρα έχει βγει ένταλμα για να μπορούν να συλληφθούν. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία της συγκεκριμένης εταιρείας. Και δείχνει δυστυχώς, Χριστίνα, ότι αυτό που λέμε η επιδημία των παιδόφιλων στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ μεγάλη και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τους εντοπίσουν. Απίστευτο. Και ενώ τα λέμε όλα αυτά και συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε και τη σύλληψη παιδόφιλου στην Κρήτη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε φυσικά την τεχνολογία που έχουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους οι αρχές στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά, όταν ένα 46χρονος εντόπισε μέσω του ίντερνετ ένα 10χρονο αγοράκι και του έκλεισε ραντεβού για να βρεθούν. Ένα 15χρονο. Ένα 15χρονο αγόρι. Αγοράκι με σκοπό να συναντηθούν και φυσικά την ερωτική συνύπαρξη. Το αγοράκι πήγε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων, συγκεκριμένα στον Αποκόρονα, έστησαν το ραντεβού. Και όταν ο κύριος συγκεκριμένος, αν μπορούμε να το πούμε κύριο, συνάντησε το 15χρονο παιδί, οι αστυνομικοί ακριβώς τον συνέλαβαν. Αυτό που μας κάνει όμως εντύπωση και είναι η εξέλιξη η σημερινή, όταν μίλησα με το αστυνομικό τμήμα των Χανίων, είναι ότι ο συγκεκριμένος πλέον είναι ελεύθερος. Έχει αφαιθεί ελεύθερος, χωρίς μάλιστα να έχει προσλάβει κάποιον δικηγόρο. Γιατί υπάρχει ένα παραθυράκι στο νόμο που λέει ότι επειδή το παιδί είναι 15 και μία μέρα και όχι κάτω των 15 ετών, συν το γεγονός ότι εκείνο ζήτησε να γίνει κάποια έρευνα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του για να δει αν πραγματικά είναι εκείνος που πώς πήγε στο ραντεβού, αν δεν είναι εκείνος. Όλα αυτά λοιπόν έκαναν τις εισαγγελικές αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο, υπό περιορισμό βέβαια, μέχρι να σχηματιστεί δικογραφία. Μάλιστα. Και να πάμε, Στέφανε, στη Λάρισα σε μια τραγική είδηση, πραγματικά τραγική είδηση. Ένας 13χρονος βρήκε τον θάνατο από τον αδελφό του, από πάνω καραμπίνα, στο παιχνίδι, από καραμπίνα, έτσι. Από καραμπίνα. Ήτανε... Τα δύο παιδιά έπαιζαν στο σπίτι τους, έπαιζαν με την καραμπίνα του παππού. Και εκεί που την περιεργαζόντουσαν, εκείνη εκπροσωκρότησε και δυστυχώς το ένα από τα δύο αδέρφια, ο 13χρονος, έχασε τη ζωή του. Αυτό που... Ασύλληπτη τραγωδία. Μιλάμε για ασύλληπτη τραγωδία, Στέφανε. Ακριβώς. Αυτό που προσπαθούν να βρουν οι αρχές είναι γιατί υπήρχαν φυσίγκια με στην καραμπίνα. Έτσι την είχε αφήσει ο παππούς ή τα παιδιά βρήκαν τα φυσίγκια και ήθελαν. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 13χρονο παιδί. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον συνάδελφο Βαγγέλη Ριγόπουλο από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, τι γίνεται. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας όσο μπορούμε. Είναι το γεγονός εδώ έχει συγκλονίσει, είναι λογικό αυτό, έτσι. Το βρίσκουμε στη Νίκαια τώρα, εδώ είναι έξω από τη Λάρισα, έδρα Δήμου. Έτσι ο κόσμος ουσιαστικά δεν μιλά, είναι ιδιαίτερα συγκλονισμένος. Είναι από τα γεγονότα που δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια εποχή σαν τη σημερινή. Συνέβαιναν παλιά σε μικρές κοινωνίες, σε χωριά, από ανθρώπους που δεν ξέρανε να φυλάξουν τα όπλα. Το ερώτημα είναι, όπως το είπατε, πώς βρέθηκε το όπλο εκεί πέρα, σε κάποια ντουλάπα, από ό,τι φαίνεται, του δωματίου όπου βρισκόντουσαν τα παιδιά και βλέπανε τηλεόραση εκείνη τη στιγμή. Ήταν μόνα τους. Τώρα, το τι έγινε εκεί δεν έχει διευκρινιστεί, έτσι. Κανείς δεν ξέρει, τουλάχιστον αν υπάρχει πληροφόρηση. Ίσως η αστυνομία να έχει κάποια στοιχεία παραπάνω. Έτσι. Αλλά... Φαίνεται ότι ο μικρός περιεργαζόταν το όπλο, όπως. Πιθανότατα. Πιθανότητα. Και βρέθηκε και είχε φυσίγια μέσα τώρα. Ποιος τα έβαλε. Πισοκρότησε. Το όπλο και είχαμε αυτή τη. Έτσι, αυτό ήταν από παλιά εκεί πέρα, γιατί η οικογένεια δεν ασχολείται με το κυνήγι, δεν έχει λόγο, δεν το είχε δηλαδή σε χρήση από ό,τι φαίνεται. Έτσι, ένα ξεχασμένο όπλο λοιπόν. Ακριβώς. Προφανώς. Στην πραγματικότητα. Όπλο, και τα παιδιά βρεθήκανε σε αυτό το δωμάτιο που ήταν η τηλεόραση εκείνη την ώρα, το βρήκανε και αυτό. Τώρα. Πώς ακριβώς έγινε αυτό το περιστατικό, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Όχι. Τα παιδάκια φυσικά δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν στην ηλικία αυτή τον κίνδυνο να παίρνουν στα χέρια τους ένα όπλο. Ένα τέτοιο παιδί 13 χρόνων πρώτη γυμνασίου, έτσι. Το χαμένο το παιδάκι. Το πήραν σαν παιχνίδι. Πού να φανταστούν ότι μέσα μπορεί να υπήρχαν φυσίγκια στο όπλο. Πού να το φανταστούν. Ξεκίνησαν το παιχνίδι με αποτέλεσμα την τραγωδία αυτή που έπληξε την οικογένεια. Η οποία πλέον. Έχει σημαδεύσει και από ένα φοβερό γεγονός το οποίο δεν μπορεί να ξεχνιέται, όχι να ξεχάσει. Δεν ξεχνιέται αυτό. Έτσι. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Στέφανο. Να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το θέμα που είπαμε σχετικά με την εξωματική γονιμοποίηση και πώς το βιώνουν οι γυναίκες όταν δεν το πετυχαίνουν αυτό με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη φορά.
Excellent και πάλι κοντά σας. 2-10-48-54-478-474 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε προς εμάς, οι συνάδελφοι περιμένουν. Κοντά μας είναι ο κύριος Μινάς Μαστρομινάς, γυναικολόγος, ειδικός σε θέματα υπογονιμότητας και εξωματικής γονιμοποίησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλησπέρα. Μαστρομινά, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και η κυρία Αφροδίτη Αλεξοπούλου. Καλό μεσημέρι, Καλησπέρα. Αφροδίτη. Στον ενικό κατευθείαν. Όχι μόνο γιατί είσαι πολύ μικρότερη μου, έτσι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σου εδώ, γιατί είναι αυτό που είπαμε και εξ αρχής και στον πρόλογο και μας βοηθάει και ο κύριος Μαστρομινάς πάρα πολύ σε αυτό. Ότι η εξωματική γονιμοποίηση έχουμε μάθει να τη συζητάμε, κύριε Μαστρομινά, για τις μεγάλες τις επιτυχίες. Με τα μπράβο, τα ζήτω, τα πολλά παιδιά, το πόσο εύκολο φαίνεται ότι είναι και που τελικά δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε. Η Αφροδίτη ήδη έχει κάνει τρεις προσπάθειες. Τρεις. Μέχρι πόσες προσπάθειες μπορεί να κάνει εσείς, κατά τη γνώμη σας, κύριε Μαστρομινά, μια γυναίκα? Η αλήθεια είναι ότι η εξωσωματική έχει κάνει μια απίστευτη πρόοδο τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν πάβει όμως να είναι μια διαδικασία που έχει κάποιους περιορισμούς. Δυστυχώς, πολλοί από εμάς αρκετά συχνά θα βγούμε στα ΜΜΕ, και όπως είπατε πολύ σωστά, θα θριαμβολογήσουμε για τα απίστευτα επιτεύγματα που υπάρχουν. Όμως δεν ασχολούμαστε καθόλου με την λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της εξωματικής, που είναι οι δυσκολίες που είναι έμφυτες, συνυπάρχουν σε κάθε προσπάθεια. Παλαιότερα, θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, πριν από 20-25 χρόνια, ήταν συνηθισμένο ένα ζευγάρι να κάνει πολλές προσπάθειες, και 10 και 15 κτλ. Καθώς όμως με τα χρόνια εξελίχθηκε η όλη διαδικασία, πλέον έχει αποδειχθεί ότι στατιστικά ότι μέχρι 3-4 το πολύ προσπάθειες οφείλουν να αποδώσουν. Θα πρέπει λοιπόν το ζευγάρι εν συνεχεία, πολύ προσεκτικά, μεθοδικά, στοχευμένα, με το γιατρό, με το επιτελείο, γιατί είναι ένα τίμα ανθρώπων που ασχολούνται, δεν είναι μόνο, δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Να καθίσουν να μελετήσουν τις προσπάθειες που έγιναν και να δουν εάν υπάρχει προοπτική να συνεχιστεί η διαδικασία. Ή αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις. Αυτό έχει να κάνει. Προφανώς θα υπάρχει και κάποια επιβάρυνση στην υγεία της γυναίκας, έτσι? Όχι, εδώ θέλω να είμαι σαφής. Επιβάρυνση από πλευράς υγείας δεν υφίσταται. Ξέρετε, τώρα η εξωσωματική έχει πίσω της μια 35χρονη προϊστορία. Γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα. Εσείς το λέτε μόνο από την πλευρά της ψυχολογίας? Όχι, όχι. Μιλώ από την πλευρά της σωματικής υγείας. Όχι, όχι, όχι. Λέω μαστού, επειδή είπαμε... μήτρας, ναι. Οθικών. Ναι. Από πλευράς όμως ψυχολογίας, από πλευράς κοινωνικής πίεσης, από πλευράς οικονομικής πίεσης, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Και αυτό τεράστιο. Υπάρχει, είναι όλη η διαδικασία πολύ επώδυνη. Ναι. Σαφέστατα. Και είναι ένα θέμα που θα θίξουμε όσον αφορά και τα φάρμακα, το κόστος κτλ. Βέβαια. Να πάω λοιπόν στην Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, είσαι 34 ετών. Πόσες, εδώ και πόσα χρόνια προσπαθείς, δηλαδή αυτές οι τρεις προσπάθειες που δεν έφεραν αποτέλεσμα. Τέσσερα. Μέσα σε διάρκεια 4 ετών. Ένα. Στην ουσία, μία φορά το χρόνο δηλαδή μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις απογοητευτεί? Απογοητεύτηκα την πρώτη φορά. Τη δεύτερη. Την τρίτη συνηθίζεις. Οπότε, το πω μάπια, ναι. Και εδώ αρχίζει αυτό που λέμε, ότι όταν μπαίνεις στη διαδικασία και συνηθίζεις, κάνεις και την τέταρτη και την πέμπτη και την έκτη. Είσαι έτοιμη να μπεις στην επόμενη προσπάθεια? Ναι. Το επεξεργάζομαι στη σκέψη. Πώς πήρατε την απόφαση με τον άντρα σου, γιατί σε αυτό είναι το α και το μ είναι να θέλει και ο μετά άντρας από ο σύντροφός προσπάθειες και κάνοντας εξετάσεις ανακαλύψαμε ότι δεν λειτουργούσαν οι σάλπιγγές μου. Οπότε έπρεπε και να αφαιρεθούν. Είμαι από τις τυχερές μέσα σε εισαγωγικά, γιατί γνωρίζω ποια είναι η πάθηση. Τα περισσότερα ζευγάρια έχουν ανεξήγητη υπογονιμότητα και οδηγούνται στην εξωσωματική. Οπότε μετά το χειρουργείο και την αφαίρεση των σαλπιγγών, μπήκαμε αναγκαστικά στη διαδικασία των εξωσωματικών. Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος απόκτησης παιδιού. Το συζητάς λοιπόν με τον άντρα σου, συμφωνείτε? Κάνω μια έρευνα γύρω από τους γιατρούς. Τι συμβαίνει, πού θα απευθυνθώ, να βρω έναν ειδικό. Και ξεκινά τις προσπάθειες. Ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια πάει στα τυφλά, δεν γνωρίζει και πολλά πράγματα. Εγώ έτυχε να είμαι και από τις τυχερές, φτωχές ανταποκρίτριες στα φάρμακα, που δεν αποδίδω, δεν κάνω πολλά οάρια.
και έχω και ένα επιπλέον πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή παίρνεις κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για τα οάρια, ναι, έτσι, για να αναπτυχθούν ορμόνες, για να έχεις περισσότερα οάρια. Δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αυτό, οπότε ναι, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες σου. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το βάζεις κάτω. Όχι. Και μπαίνεις μέσα στη διαδικασία της πρώτης. Πες μου για την πρώτη φορά, πώς το θυμάσαι. Το πρώτο βαστούκι το τρώσε από το ΙΚΑ. Ναι. Για να μπορέσεις, καταρχήν το κράτος, αυτό που σου χορηγεί πλέον, είναι 4 προσπάθειες, τις οποίες για να τις αποκτήσεις πρέπει να περάσεις από κάποια επιτροπή. Οι επιτροπές μέχρι πρώτος ήταν 2 για όλη την Ελλάδα, με ένα χρόνο αναμονής τουλάχιστον 6 μήνες. Χορηγούν μόνο τα φάρμακα, το οποίο ναι, είναι μεγάλο το κόστος. Είναι... Που σημαίνει ότι μπαίνει σε μία λίστα αναμονής. Μπαίνει σε μία λίστα αναμονής, ένα εξάμηνο περίπου. Ένα εξάμηνο. Πηγαίνεις με τα χαρτιά σου και υπάρχει περίπτωση να μην σε περάσει και η επιτροπή. Να μην κάνει δεκτά τα χαρτιά. Μόνο και μόνο για να χορηγηθούν τα φάρμακα. Μόνο και μόνο για τα φάρμακα. Αλλά είναι ασύλληπτο αυτό, ε. Mm. Και μετά, αν αποτύχει, ξαναμπαίνει πάλι στη διαδικασία τη λίστα και τη αναμονής. Περνά στην πρώτη επιτροπή, σου δίνει τα φάρμακα για 2 προσπάθειες. Αν αποτύχεις, ξαναπερνάς από επιτροπή για άλλες 2 προσπάθειες και αυτές είναι. Τελείωσες. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη σου προσπάθεια. Μπαίνεις μέσα στη διαδικασία και θέλω να μου περιγράψεις όλα από τη στιγμή που κάνεις την επέμβαση στην εξωματική μέχρι και το τεστ. Ναι. Άγχος, δεν κάνεις τίποτα. Ακινητοποίηση. Mm. Δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Απλά περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν ήρθε το αποτέλεσμα το οποίο ήταν αρνητικό, εκεί νιώθεις χάλια. Ναι. Στην αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά όταν μπήκα την πρώτη φορά λέω τελείωσε, εντάξει, κάναμε μία προσπάθεια, θα έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα και θα τελειώσουμε εδώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Παίρνεις το πρώτο χαστούκι, εκεί χάνεται όλος ο κόσμος, το βάζεις κάτω, σταματάς να σκέφτεσαι την επόμενη προσπάθεια, δεν το σκέφτεσαι καν. Απογοητεύεσαι, είναι πολύ μεγάλη απογοήτευση. Και αν δεν έχεις κάποιον να το συζητήσεις, γιατί αν και τώρα στις μέρες μας πια είναι πολύ φυσικό. Είναι μία στις 10 γυναίκες πια έχει πρόβλημα. Εκεί πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να συνεχίσεις. Είπες πριν να το συζητήσεις. Με ποιους το συζήτησες? Έψαξα, απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Ήμουν αρνητική στο να συνεχίσω, να κάνω άλλη προσπάθεια. Θύμωσες. Πολύ, πολύ. Εκεί μπήκα. Θύμωσες με ποιον, ίντερνετ. Με τον εαυτό σου, με τον γιατρό σου, με όλους, με όλους, με τους πάντες. Τα έβαλα με όλους. Εκεί μπήκα στο ίντερνετ. Έψαξα, ενημερώθηκα, βρήκα άλλες γυναίκες. Εκεί βρήκα και κάποιο σωματείο, τους πήρα ένα τηλέφωνο, ήταν το σωματείο Κυβέλη, στο οποίο και απευθύνθηκα. Εκεί πήρα πολύ μεγάλη βοήθεια και πολύ μεγάλη στήριξη. Γιατί συνάντησα γυναίκες που έχουν περάσει το ίδιο με μένα και το περνάνε ακόμα. Είναι γυναίκες που μπορούν να με καταλάβουν και να τις καταλάβω. Υπάρχει και ψυχολόγος, οπότε είχα και ψυχολογική υποστήριξη. Γίνονται συνεδρίες 2 φορές το μήνα, οπότε μπορείς να πας και να συζητήσεις. Όχι μόνο το θέμα της εξωματικής, ό,τι σε προβληματίζει και γύρω από αυτό. Και πώς να το διαχειρίζεσαι. Και πώς να το διαχειρίζεσαι όλο αυτό, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί μετά σε παίρνει λίγο αυτό που είπες, ότι τα βάλεις με τον εαυτό σου. Τα βάζεις με τον εαυτό σου, τα βάζεις με τον άντρα σου, τα βάζεις με την οικογένειά σου. Σε παίρνει λίγο από κάτω. Με τι φταίει με μένα, ότι δεν είμαι. Δηλαδή το χειρότερο που σκέφτηκες για σένα ποιο ήτανε? Ότι είμαι άχρηστη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό. Τουλάχιστον εκεί μας βοήθησαν οι ψυχολόγοι να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται για να ολοκληρώσει την ευτυχία. Δεν είναι. Δεν ολοκληρώνει μάλλον το παιδί. Ναι. Τη γυναίκα, δεν είναι αυτή η ολοκλήρωση. Ούτε της οικογένειας, ούτε και της γυναίκας. Η οικογένεια είσαι από τη στιγμή που παντρεύεσαι με τον άντρα. Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι το πιο δύσκολο που πρέπει να ξεπεράσεις. Απενοχοποίηση λέγεται αυτό. Αυτό είναι που πρέπει να ξεπεράσεις. Και το συζητάς λοιπόν με τους ψυχολόγους, το συζητάς με την οικογένειά σου. Ο άντρας σου τι σου είπε? Εκείνος τι βοήθεια σου έδωσε? Ήταν πολύ μεγάλη στήριξη. Κυρίως όμως η απόφαση ήταν δική μου. Μου αποφάσισε, εσύ θα το αποφασίσεις. Και εγώ θα είμαι μαζί σου. Η γυναίκα περνάει όλες τις ψυχολογικές διακυμάνσεις. Είναι επώδυνη η διαδικασία. Ψυχικά είναι επώδυνη. Ψυχικά είναι πολύ επώδυνη. Σωματικά. Όλη αυτή η διαδικασία να πάρεις τα φάρμακα, τις ορμόνες, να κάνεις μόνη σου τις ενέσεις,
Μαθαίνεις να κάνεις και μόνος τους ενέσεις. Ναι. Μόνος τους κάνεις πια. Δημιουργεί κάποιες ψυχολογικές μεταπτώσεις, τα φάρμακα. Ναι. Έχουν αρκετά τέτοια σκαμπανεβάσματα. Αυτά τα βασικά. Αλλά θες βοήθεια, θες στήριξη από ανθρώπους που να περνάνε το ίδιο με σένα. Ναι. Μία φίλη που δεν έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να σε βοηθήσει ούτε να σε καταλάβει. Αυτό είναι και μία δοκιμασία και για τις φίλες σου, ε. Για όλο τον κόσμο που είναι γύρω σου. Ναι. Φίλους, συγγενείς, όλους. Βέβαια, στήριξη είναι και από το γιατρό και από την ομάδα, έτσι. Ναι, φυσικά. Πρέπει φυσικά να αισθάνεσαι ότι είσαι σε μία αγκαλιά. Φυσικά. Ότι είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για σένα, για το πρόβλημά σου, βέβαια, το έχουν αγκαλιάσει. Σε βλέπουν σαν έναν συνάνθρωπο που πρέπει να βοηθηθεί, έχει ανάγκη. Και πρέπει να υπάρχει μια διάθεση προσφοράς από όλους. Και από τους φίλους και από το περιβάλλον. Okay. Αλλά κυρίως όμως από την ιατρική μονάδα που, είναι, που έχει. Μα δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Είναι το δεδομένο μας. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε με τη βοήθεια τη δική σας. Τελεία. Από εκεί και πέρα όμως είναι η καθημερινότητά μας. Είναι αυτό που μένει πίσω. Είναι όταν φεύγω από το ιατρείο και πάω απογοητευμένη, στενοχωρημένη, θλιμμένη, προβληματισμένη. Να το μοιραστώ αυτό. Να το μοιραστώ με τον άντρα μου, να το μοιραστώ με τη μητέρα μου, να το μοιραστώ με την κολλητή μου. Αν η κολλητή μου δε έχει ήδη οικογένεια, έχει ήδη ένα-δύο παιδιά, εκεί γίνεται πιο άγριο, φαντάζομαι. Δηλαδή, προσπαθώ, ξέρεις, να μπω σε αυτή την. Στην αρχή κλείνεσαι και στο καβούκι σου. Ναι. Δεν μιλάς πολύ γι' αυτό. Δεν μιλάς πολύ, δεν θες να συναναστρέφεσαι τόσο με ανθρώπους που έχουν ήδη παιδάκια, στεναχωριέσαι. Τουλάχιστον στην πρώτη μου προσπάθεια. Μαζεύεσαι, κλείνεσαι πολύ στο σπίτι. Γι' αυτό λέω ότι η συναναστροφή μου με ανθρώπους που έχουν περάσει το ίδιο με μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεμπλόκαρα. Αυτοί με βοήθησαν να ξεμπλοκάρω και να βγω προς τα έξω. Ναι. Μετά, άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει για να είναι αυτή η διαδικασία που από τη φύση της είναι δύσκολη, λιγότερο δύσκολη. Ναι. Ξέρετε γιατί επιμένω στο συναισθηματικό κομμάτι. Επειδή ξέρω ότι μας βλέπουν τηλεθεάτριες και επειδή ξέρω ότι πολλές από τις τηλεθεάτριες είναι στη θέση της Αφροδίτης και ζούνε, δηλαδή ζούνε μέσω της Αφροδίτης τη δική τους κατάσταση. Θέλω να καταλάβουν ότι δεν είναι μοναδικές περιπτώσεις. Ότι η συγκεκριμένη υπόθεση της εξωματικής γονιμοποίησης επηρεάζει το ίδιο όλες τις γυναίκες. Μπορεί στο θέμα των άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο και σε επίπεδο φαρμακολογίας, δηλαδή αλλιώς μπορεί να επηρεάσουν σαν οι ορμόνες, αλλιώς εμένα, αν τις χρησιμοποιήσω, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας. Πόσο ευάλωτος είσαι, τελικά να καλύπτεις πόσο ευάλωτος είσαι. Γιατί πας χαλαρός, λες εντάξει, μου έτυχε αυτή η στραβή, δεν έχω σάλπιση, okay. Τώρα η επιστήμη έτσι και όσο έχει προχωρήσει τόσο πολύ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα κάνω μια εξωματική και τελείως υπόθεση. Μπαίνεις, βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία. Πριν φτάσεις εκεί, είχες πάει σε κάποιο ψυχολόγο, το έχεις συζητήσει? Όχι, καθόλου. Πήγες χαλαρή. Πήγα χαλαρή, θα πετύχει. Τουρίστας, ναι. Αφού δεν μπορούμε έτσι, μπορούμε αλλιώς. Ίσως αυτό ήταν και ένα, ξέρεις, που δεν βοήθησε καθόλου στη συνέχεια. Ναι, που σε προσγείωσε λίγο απότομα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση ότι αυτές οι διαδικασίες και ίσως. Φταίμε κι εμείς που λέμε και δημιουργούμε προσδοκίες. Έχουν, όπως είπα, ένα ποσοστό επιτυχίας, 40-50%. Θα πρέπει το ζευγάρι πριν ξεκινήσει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στις φίλες μας και στα ζευγάρια που μας βλέπουν, πρέπει να ενημερωθεί πλήρως. Πώς θα ενημερωθεί? Από το διαδίκτυο, να διαβάσει, να μιλήσει με το γιατρό, να μιλήσει με άλλα ζευγάρια. Τι περιμένει, τι μπορεί να περιμένει από αυτή τη διαδικασία? Έτσι. Και ξέρετε, ακόμα και φίλες, γιατί πια αυτό είναι πολύ καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή, και εγώ έχω πάρα πολλές φίλες που μπήκαν στη διαδικασία της εξωματικής γονιμοποίησης. Πρέπει να λένε όλη την αλήθεια σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Γιατί εμείς καταλήγουμε στο αποτέλεσμα. Μία φίλη, ας πούμε, είχε κάνει 4-5 προσπάθειες. Με την έκτη έχουμε κρατήσει αυτό. Έχουμε κρατήσει το τελευταίο κομμάτι. Όλο το προηγούμενο δεν υπάρχει. Κρατάνε το γεγονός ότι μια γυναίκα για να αποκτήσει ένα παιδί θα κάνει τα πάντα. Αν σου πούνε ότι θα κάνεις 15 προσπάθειες για να το αποκτήσεις, θα τις κάνεις. Δεν είναι σωστό βέβαια εδώ. Όχι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να υπάρχει. Η ενημέρωση από τους γιατρούς είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, πρόσεξε όμως τώρα. Έρχεται ο γιατρός και σου λέει: έχεις κάνει την τρίτη. Θα κάνουμε άλλη μία και μετά πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Ναι. Εσύ πώς αντιδράς εκεί? Κλαίων. Θα τον ακούσω. Κοιτάξτε, με την. Έχεις κουραστεί. Έχεις κουραστεί.
Δεν είναι θέμα κούρασης. Έχω καταλάβει πια πώς είναι όλη αυτή η διαδικασία. Αν μου πει ο γιατρός, τον οποίο και εμπιστεύομαι, ότι ξέρεις τι, μετά την τέταρτη προσπάθεια, μην το προχωράς. Θα τον ακούσω. Για ποιο λόγο να πάρω έξτρα ορμόνες? Με την Αφροδίτη έχουμε κάνει μία προσπάθεια μόνο. Οι δύο έχουν γίνει αλλού. Είναι μια ειδική περίπτωση. Ο οργανισμός σου παράγει πολύ λίγα οάρια και αυτό ανεβάζει λίγο τον πύχη δυσκολίας. Όμως είναι νέα γυναίκα, το πρόβλημά της είναι σαφές, είναι πολύ κοινό, θα τα καταφέρει. Δεν θα χρειαστεί περισσότερες από μία ή δύο προσπάθειες το πολύ. Αλλά το σημαντικό, το ουσιαστικό είναι να περάσουμε το μήνυμα το ρεαλιστικό, το αληθινό, να δείξουμε το αληθινό πρόσωπο της σεξουαλικής. Σαφέστατα είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα επιτυχής. Μπορεί κάθε γυναίκα να προσδοκά ένα ποσοστό 50%, υπάρχει όμως και η άλλη όχθη, η άλλη πλευρά, η σκοτεινή, το ποσοστό της αποτυχίας. Χρειάζεται κάθε φορά ή κάθε προσπάθεια να μελετάτε, να βλέπουμε τι πετύχαμε, τι δεν πετύχαμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Να βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργεί κάθε προσπάθεια, το ζευγάρι να έχει πλήρη ενημέρωση και βέβαια να έχει και μια βοήθεια από την πολιτεία και εδώ, για να μην να προλάβουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς υπάρχει ένα καθεστώς με τις επιτροπές του ΕΟΠΗ. Ας πούμε για την Αττική, πρέπει τα ζευγάρια να περιμένουν 8 και 10 μήνες για να εγκριθούν τα φάρμακά τους. Ναι. Οι περισσότερες γυναίκες σήμερα είναι πάνω από τα 35. Ο χρόνος είναι εξαιρετικά αδυσόπιτος για εσάς τις γυναίκες. Δυστυχώς. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν φτάνει που κάνουμε όλη τη σκληρή δουλειά. Ναι. Έχουμε και ένα αδυσόπιτο χρόνο. Πες τα, Αφροδίτη μου, πες τα. Λοιπόν, πρέπει και το κράτος εδώ να φανεί αρρωγός στην προσπάθεια. Θέλω να δώσω κάποια νούμερα τα οποία πιστεύω είναι τρομακτικά. Πριν την κρίση, στην Ελλάδα είχαμε 120.000 γεννήσεις ετησίως. Σήμερα είναι περίπου 95.000. Χάνονται κάθε χρόνο 25.000 παιδιά. Τα μισά από αυτά είναι παιδιά Ολλανδαπών και τα άλλα μισά είναι Ελληνόπουλα. Καταλαβαίνετε δημογραφικά που οδηγείται αυτή η χώρα. Περίπου 5% των παιδιών, δηλαδή 5.000 παιδιά το χρόνο, είναι παιδιά της σεξουαλικής. Είναι πολλά. Αξίζει το κράτος, μέσα στις δυσκολίες του, να αγγίξει λίγο και αυτό το πρόβλημα. Ασφαλώς, ασφαλώς. Γιατί μετά πάμε και σε άλλες λύσεις που έχουμε κατά καιρού συζητήσει εδώ στο ΘΕΜ. Το οικονομικό κομμάτι επίσης είναι σημαντικό, νομίζω, Αφροδίτη. Πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλά τα έξοδα. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Πολλά τα έξοδα, ναι. Μπορείς να το δώσεις σαν αριθμό? Σαν σύνολο. Μέγεθος, σαν σύνολο. Τώρα κάθε προσπάθεια εξαρτάται και μένεται από 2 μέχρι και 3.000 ευρώ. Το κράτος από αυτά τα χρήματα σου δίνει πίσω γύρω στα 300 ευρώ. Ναι. Συν τις εξετάσεις. Εξετάσεις δεν καλύπτει. Το φάσμα των εξετάσεων που καλύπτει για την εξωσωματική είναι ελάχιστες. Μόνο τις ορμονικές καλύπτουν, αν δεν κάνω λάθος. Αν τα έχεις, θα δίνεις και κάνεις τις προσπάθειες. Αν δεν τα έχεις, πας στην τράπεζα να τα δώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουμε καταλήξει να πάρουμε κάποιο δάνειο για να κάνουμε προσπάθεια εξωσωματικής. Αν δεν τα έχεις πάλι, υπάρχουν. Εσύ το έχεις κάνει, έχεις μπει στη διαδικασία. Ναι, μπήκα στη διαδικασία του δανείου, ναι. Ναι. Πήγες στην τράπεζα και ζήτησες χρήματα, όχι γι' αυτό. Όχι γι' αυτό, ναι. Παίρνεις ένα καταναλωτικό για να το χρησιμοποιήσεις για να κάνεις εξωσωματική. Εκεί φαντάζομαι την απογοήτευση και το θυμό όταν δεν πετυχαίνει. Ναι. Ναι. Το κακό είναι ότι στη σημερινή εποχή το ρόλο του κράτους τον αναλαμβάνουν, ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν και κάποιοι γιατροί, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο κύριος Μαστρομινάς, που δίνουν δωρεάν προσπάθειες σε σωματεία και τις παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα για να προχωρήσουν, είτε είναι άνεργοι, είτε έχουν διάφορες δυσκολίες. Ναι, γιατί δεν φτάνουν όλοι. Λέμε μετά έχουν μειωθεί οι γεννήσεις. Προφανώς. Όταν εδώ ο κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης στην καθημερινότητά του, πώς να αποφασίσει να προχωρήσει? Εδώ δεν αποφασίζει εύκολα με φυσιολογικό τρόπο. Θα αποφασίσει ένας άνθρωπος να πάει να κάνει οικογένεια, μια γυναίκα, μια οικογένεια, θα αποφασίσει να προχωρήσει, να φέρει στον κόσμο ένα παιδί με τον τρόπο αυτό και γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να μην πετύχει με την πρώτη φορά. Αυτό είναι μια έξτρα δυσκολία, το οικονομικό. Βέβαια. Γι' αυτό λέω είναι πολύ σημαντικό να είναι πολύ κοντά το ζευγάρι. Δηλαδή, φαντάζομαι και εσείς το έχετε αντιμετωπίσει στη δουλειά σας. Να έρχονται ζευγάρια αποφασισμένα και μετά να αρχίζει να υπάρχει ένταση. Είναι πολύ ανθρώπινο, είναι πολύ φυσικό.
να δημιουργείται μία ένταση. Βέβαια. Κακά τα ψέματα. Κάτι που η φύση το προβλέπει να γίνεται φυσιολογικά και ευχάριστα, γίνεται οικονομικά επώδυνα, ψυχολογικά επώδυνα. Είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχουν όλα τα αρνητικά αισθήματα, η θλίψη, η θυμός, απαξία. Και εδώ είναι ο ρόλος της ομάδας, της ψυχολογικής υποστήριξης που τα περισσότερα κέντρα ευτυχώς διαθέτουν. Και να πω και κάτι, η εξωματική ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ φιλική, πολύ απλή. Θυμάμαι δηλαδή πριν από 25 χρόνια ζευγάρια να έρχονται στο Λονδίνο, να κάθονται ένα μήνα, να ταλαιπωρούνται. Σήμερα, και αυτό το μήνυμα πρέπει να το περάσουμε, είναι μια απλή φιλική διαδικασία, η Αφροδίτη θα το καταθέσει. Η γυναίκα δεν χρειάζεται να εγκαταλείψει την εργασία της. Κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζει τις δραστηριότητες, την καθημερινότητά της. Δεν είναι ότι πρέπει να περάσει ένα διάστημα. Δηλαδή, κάνεις την ημέρα που κάνεις, πας, ας πούμε, Δευτέρα και κάνεις την. Όταν πας και κάνεις την οληψία, σου παίρνουν τα οάρια. Εγώ κανονικά δεν το. Πηγαίνω το πρωί και μετά πηγαίνω κανονικά στη δουλειά μου. Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι λείπω. Μετά, αφού γίνει η γονιμοποίηση των οάριων και γίνει η τοποθέτηση, η εμβριομεταφορά. Εκεί καθόμαστε κυρίως γύρω στις 5 μέρες. Όχι, τώρα έχει, και αυτό έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί στις δεν 3. Έχει αποδειχθεί ότι χρειάζεται. Μία-δύο μέρες. Ναι. Δηλαδή, απουσία το πολύ μία μέρα από την εργασία. Η διάρκεια της προσπάθειας ήταν ένα μήνα, σήμερα είναι μόλις 2 εβδομάδες. Οι ενέσεις, εντάξει, γίνονται από τις ίδιες τις γυναίκες στην κοιλιά υποδόρια, αλλά είναι μια καθημερινότητα. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, ναι, αλλά είναι μια καθημερινότητα. Δύσκολη και μπράβο. Δηλαδή, πραγματικά, σε όλες τις γυναίκες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να δώσω. Και για, τη δύναμη την ψυχική, πώς να το διαχειριστείς όλο αυτό, αλλά και το ότι μπαίνετε σε αυτή, λέει, μόνο ότι μπορώ να φανταστώ εσένα, να κάνεις μόνη σου ενέσεις στον εαυτό σου, να μπαίνεις όλο αυτό. Η αρχή είναι δύσκολη. Πρώτη σου φορά πώς ήταν? Φορά πολύ δύσκολη. Για να κάνω την πρώτη μου ένεση, κράταγα τη σύριγγα ένα τέταρτο πάνω από την κοιλιά. Βέβαια. Ναι. Και τι σκεφτόσουν εκείνη την ώρα? Τι έλεγες? Τίποτα, ήταν κενό. Τίποτα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Είχα τρομερό άγχος. Σκέφτηκες καθόλου τώρα, αξίζει τον κόπο όλο αυτό που συμβαίνει? Είναι τόσο μεγάλη η επιθυμία σου που δεν το σκέφτεσαι αυτό αν αξίζει. Εννοείται ότι αξίζει. Και θα το κάνεις. Απλά να περάσουμε το μήνυμα ότι με την πρώτη αποτυχία δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και να σταματάμε. Πρέπει να συνεχίσεις. Οι περισσότερες κοπέλες, όπως και εγώ, στην πρώτη μου φορά απογοητεύτηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν δεν είχα στήριξη, και εδώ γι' αυτό το αναφέρω πάλι το σωματείο, αν δεν είχα το κυβέλι, δεν ξέρω αν θα προχωρούσα και σε δεύτερη και σε τρίτη προσπάθεια. Ξέρεις, είναι εντυπωσιακό ότι αναφέρεσαι σε ένα σωματείο, το οποίο κάνει πολύ καλά τη δουλειά του, όπως ό,τι βλέπω, και δεν αναφέρεσαι σε κάποιο, ξέρεις, δικό σου άνθρωπο. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, Χριστίνα. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει περάσει την ίδια διαδικασία με σένα, δεν μπορεί να σε καταλάβει, όσο δίπλα σου κι αν είναι. Είναι πολύ δύσκολο να σε καταλάβει κάποιος. Η μητέρα σου τι σου έλεγε, για παράδειγμα? Η μητέρα μου δεν ήξερε καν την πρώτη προσπάθεια. Δεν της το είπες, το έκλειψε? Γιατί? Τι ήταν, λίγο δύσκολο. Γιατί? Να το αναφέρεις. Δεν ξέρω, δεν νιώθα και τόσο καλά να το λέω έτσι ανοιχτά. Υπάρχει πίεση από τους γονείς, να σας πω εγώ. Ναι. Οι γονείς στρεσάρονται πάρα πολύ και πιέζουν τα ζευγάρια για το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό που έκανε η Αφροδίτη είναι πολύ λογικό. Αφενός με να μην τους περάσει τη δική της πίεση, αφετέρου να μην δεχθεί την πίεση των γονιών της. Ξέρετε, πολλές φορές δέχομαι τηλέφωνα από γονείς οι οποίοι εν αγωνίως θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει με τα παιδιά τους. Τι συμβαίνει και τα αποτελέσματα ενδεχομένως. Mm-hmm. Ναι, γιατί όλοι περιμένουν μετά τις 10 μέρες. Περιμένουν τι έγινε, ήρθε θετικό, είναι αρνητικό, τι έγινε, πώς πήγαμε. Αυτό είναι έξτρα άγχος για σένα. Οπότε καλό να μην τους αναφέρεις τίποτα σε κανέναν. Αυτό ήταν κάτι που εσύ ένιωσες ή ήταν οδηγία του γιατρού σου? Ξέρεις, γιατί στο λέω, θα μου έκανε πολύ λογικό να το κάνεις τη δεύτερη φορά ή την τρίτη φορά. Αλλά την πρώτη φορά, είσαι μοναχοπέδι? Όχι, όχι, όχι. Έχω άλλα δύο αδέρφια. Αγόρια ή κορίτσια? Αγόρια. Αγόρια. Οπότε με τα αγόρια δεν μπορείς να το μοιραστείς έτσι κι αλλιώς. Πάει, αυτό τους βγάζω εκτός. Αλλά η μητέρα, η κολλητή φίλη, για παράδειγμα. Το αναφέρεις, αλλά δεν ξέρω, αισθανόμουν λίγο άσχημα με όλο αυτό. Άσχημα ως προς τι? Είναι αυτό που σου είπα, ότι... Ότι έκανες κάτι κακό, ότι όχι, όχι, όχι. Ήταν κάτι που δεν μπορούσες να κάνεις εσύ και ζητάς μια βοήθεια. Ποιο ήταν το άσχημα?
Αισθάνθηκα εγώ ότι κάτι μου έλειπε. Όταν μετά την εγχείρηση έμαθα ότι πρέπει να κάνω εξωσωματική, ένιωσα πολύ άσχημα. Αυτό δεν το είχες πει πουθενά? Όχι. Το έχεις κρατήσει δικό σου κομμάτι. Ναι. Το μοιράστηκα μετά στο σωματείο και έτσι απελευθερώθηκα και μίλησα πιο ανοιχτά και στους γύρους μου γι' αυτό. Μέχρι τότε ήμουν πολύ μαζεμένη. Μου ήταν πολύ δύσκολο να το συζητήσω. Θεωρώ ότι αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι που έχεις περάσει εσύ στη ζωή σου. Mm. Είναι λίγο... Μπορεί να έχει προχωρήσει η εποχή μας, αλλά ήταν λίγο ακόμα ταμπού ακόμα το να το συζητάς. Νιώθα άσχημα να το συζητήσω με τον οποιοδήποτε. Ναι. Τώρα πια το βλέπεις, ναι. Προφανώς, ναι, και πολύ καλά κάνεις και το συζητάς. Εγώ είμαι υπέρ του να βγάζουμε πράγματα και να τα συζητάμε, γιατί είναι ο κανόνας της ζωής. Ό,τι ζεις εσύ, οπωσδήποτε το ζει και κάποιος άλλος. Ναι. Δεν υπάρχει μοναδικότητα με αυτή την έννοια, ειδικά σε τέτοια θέματα. Και είναι καλό να ξέρει απλά και κάποιος άλλος που βιώνει το πρόβλημα μόνος του, κλεισμένος μες στο σπίτι και είναι στην κατάσταση που είσαι εσύ. Ναι, οκ, συμβαίνει. Συμβαίνει και το αντιμετωπίζω. Ευτυχώς που υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσω. Αυτή είναι η απάντηση. Να. Όταν το μοιραζόμαστε, είναι καλύτερα, βοηθάει καλύτερα. Γαλινεύεις. Μα γι' αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που δεν. Ξέρεις, το μοιράστηκες. Ο πρώτος άνθρωπος, ας πούμε, που θα το μάθαινε ήταν ή ο άντρας σου, που θα το έμαθε, φαντάζομαι. Ναι, μαζί υποχρεωτικά, ήσασταν μαζί. Και αμέσως επόμενος ήταν η μητέρα σου. Ξέρεις, πηγαίνοντας στον κύκλο. Ή η αδελφή σου, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Εκεί έχει σκοπό να του το πει μόνο όταν έχει επιτυχία όμως. Και είναι πιο χαρμόσυρο γεγονός. Ναι. Τι κάνουμε εμείς οι γονείς καμιά φορά, ε? Θα το δεις και εσύ τώρα. Μην με λες μεγάλες κουβέντες. Ξέρεις, το έχεις υπόψη σου. Μην λες μεγάλες κουβέντες. Ναι, γιατί βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα, να... Έχουμε αυτό το κακό. Ναι. Βιαζόμαστε πολύ. Βιαζόμαστε πολύ. Και πιέζουμε πολύ καταστάσεις οι γονείς. Το έχουμε αυτό το ελάττωμα. Απαιτούμε πράγματα από τα παιδιά μας. Δεν είχα τόση πίεση. Ίσα που μετά στη δεύτερη προσπάθεια είχα πάρα πολύ βοήθεια και από τους δικούς μου. Ξέρεις τι. Αλλά νομίζω ότι ήταν δικό μου προσωπικό το πρόβλημα να το κρατήσω. Ναι, έχουν τα παιδιά την εντύπωση ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά, βρε παιδί μου. Ναι, το έχουμε αυτό. Ναι. Μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά και φταίμε εμείς για αυτή την ιστορία. Κάτι δεν έχω κάνει εγώ σωστά. Ενώ δεν... Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει αυτό. Όταν είπε στη μαμά σου ότι ξέρει τελικά υπήρχε αυτό το πρόβλημα και έγινε αυτό και αυτό και αυτό, τι σου είπε? Δεν σου είπε γιατί, βρε παιδί μου, δεν ήρθες να μου το πεις? Η μητέρα μου ήξερε, ήταν μαζί μου στο χειρουργείο, οπότε και ήξερε ότι θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία της εξωσωματικής. Εντάξει, στενοχωρήθηκε, αλήθεια είναι, αλλά ήταν πολύ δίπλα μου. Ήταν πολύ δίπλα μου σε όλο αυτό. Σου λέω, ήταν καθαρά δικό μου. Ναι. Έχουμε κάποια κολλήματα, ώρες-ώρες. Άλλη μόνο. Εντάξει. Καθαρά δικό σου και του συζύγου σου. Να. Τον δυο σας. Αυτό είναι το θέμα όλο. Και η ευχή είναι να φέρνει κοντά το ζευγάρι αυτή η προσπάθεια. Να. Πρέπει να υπάρχει πολύ αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι. Θέλει πολύ δύναμη και από τους δύο. Και υπομονή. Και από τον άντρα θέλει πολύ μεγάλη δύναμη και υπομονή. Κατανόηση. Γιατί ο άντρας δεν μπορεί να το καταλάβει. Τον καημό μας. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Συγγνώμη κιόλας. Όχι, έχετε δίκιο. Που είστε μπροστά. Η μητρότητα είναι γένους θηλυκού 100%. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουν, να το ακούσουν κιόλας, ναι, ότι είναι τόσα τα φάρμακα και τόσα τα σκαμπανεβάσματα της ψυχολογίας που δεν θα πρέπει να τα παίρνει όλα τις μετρητές και θα πρέπει να είναι δίπλα και να στηρίζει. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Ναι, γιατί εκεί που είσαι χαρούμενη, εκεί μπορεί να κλαις ή μπορεί να φωνάζεις, εκνευρισμός και... Όπως διαταράσσονται, φαντάζομαι, οι ορμόνες της γυναίκας στην εγκυμοσύνη, έτσι είναι και όταν παίρνουμε εμείς τα φάρμακα. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Υπάρχει μια αναστάτωση, οργανική, ψυχολογική. Πάντως, για να επανέλθουμε να δώσουμε τα σωστά μηνύματα, χρειάζεται ενημέρωση. Ναι. Πρέπει τα ζευγάρια, πριν αποτανθούν στον ειδικό, να ενημερωθούν. Με κάθε τρόπο. Μέσα από το διαδίκτυο, όπως είπα, μέσα από φίλους, μέσα. Να το ψάξουν ενδελοχώς πριν να αποφασίσουν να απευθυνθούν οπουδήποτε. Και βέβαια, εν συνεχεία, πηγαίνοντας στο γιατρό, να ρωτήσουν ειλικρινά και τίμια ποιες είναι οι πιθανότητες για τη δική τους, αποκλειστικά για τη δική τους περίπτωση. Γιατί δεν λέει τίποτα ένα κέντρο να έχει 50%, ή μάλλον λέει κάτι, ότι είναι ένα καλό κέντρο. Μέσον όρο έχει 50% ποσοστά επιτυχίας. Αλλά για την περίπτωση της Αφροδίτης τι ποσοστά προβλέπονται. Και πριν ξεκινήσει το ζευγάρι, γνωρίζει τι μπορεί να περιμένει. Ποιο είναι το κόστος, το οικονομικό. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της διαδικασίας.
Ναι. Να μην βρίσκεται προ δυσάρεστον εκπλήξεων κάθε φορά. Ότι έχω και αυτό να κάνω. Πρέπει να κάνω και εκείνο και την τάδε ένεση. Και πρέπει να περιμένω αυτό. Να έχει μια ξεκάθαρη προοπτική μπροστά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση να βλέπω μορφωμένους ανθρώπους, πολλές φορές και γιατρούς, ζευγάρια γιατρών, να έχουν παντελή άγνοια για όλη τη διαδικασία και να βρίσκονται συνεχώς μπροστά σε μια έκπληξη. Σε έκπληξη, ναι. Και τέλος, να τελειώσω. Ναι. Λέγοντας για την πολιτεία, δράτωμαι της ευκαιρίας να πω ότι πέρα από το να αγκαλιάσει αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον δίδοντάς τους τα φάρμακα έγκαιρα, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς διαδικασίες, χρονοβόρες και στρεσογόνες, θα πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθεί και η αρχή για την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Ξέρετε, όλα τα κέντρα της εξωματικής λειτουργούν χωρίς κάποια εποπτεία. Πρέπει να υπάρχει ένας εποπτικός μηχανισμός. Προβλέπεται από το 2005. Λειτουργήσε για λίγο και σταμάτησε. Πριν από... συζητώντας με τα παιδιά για το θέμα αυτό, βρήκανε κάποιες αγγελίες, κύριε Μαστρομινά, στις εφημερίδες, ότι ζητούνται οάρια. Ναι, για δυστυχώς. Δωρεά, έτσι. Δυστυχώς. Αυτό το θέμα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι μείζον, τεράστιο, και θεωρώ ότι είναι μία βόμβα, το λέω ευθέως, μία βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας. Πριν από λίγους μήνες, είμαι βέβαιος, γνωρίζετε ότι έγιναν διάφορες αποκαλύψεις. Κάποιοι γιατροί βρίσκονται υπό κατηγορία. Και έπεσε μία πολύ βαριά σκιά στη διαδικασία της εξωματικής. Ναι. Πρέπει επιτέλους να ενεργοποιηθεί ο νόμος που έρχεται το 2005 και να δημιουργηθούν εποπτικοί μηχανισμοί ελέγχου όλων των κέντρων της εξωματικής. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ποτέ, ότι μέσω αγγελίας θα μπορούσαν να ζητηθούν. Δηλαδή, ένας επίσημος φορέας, κάτι, ένας τρόπος διαφορετικός. Όχι μέσα από μία αγγελία να αναζητά κάποιος οάρια. Μου φάνηκε, δεν το πίστευα μου το λέγανε τα παιδιά. Ναι, γιατί δυστυχώς από εκεί και πέρα πια τίθεται το θέμα κατά πόσο μιλάμε για ένα εμπόριο. Βέβαια. Γενετικού υλικού. Ακριβώς. Και πού είναι τα όρια πλέον της ιατρικής δεοντολογίας επιστήμης και πού τα όρια του εμπορίου. Ακριβώς, ακριβώς. Αφροδίτη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάμε για την τέταρτη τώρα, Πάμε, ναι. Πάμε δυνατά για την τέταρτη. Πότε με το καλό να σε παρακολουθούμε, να έχεις και ένα άγχος παραπάνω, ρε αδερφέ, γιατί τώρα δεν σου φτάναν όλα αυτά. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο, φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Ωραία. Έτσι, για να σε αγχώσουμε λίγο περισσότερο, να μας ενημερώσεις. Έτσι. Να σε ευχαριστήσω και εσάς, γιατρέ, που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και χρήσιμα που μάθαμε και ακούσαμε από εσάς. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε όμως, τι σας περιμένει να το δούμε, σας παρακαλώ. Το έχω πίσω μου να το δω κιόλας. Εδώ, λιχουδιές φοβερές, διαχειρός ειρήνης. Θα φτάσουμε μέχρι το Pacify πάλι, για να απολαύσουμε τις φοβερές νοστιμιές της. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Πριν από τις 2, νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει να βάλουμε την κατσαρόλα μας. Να προλάβουμε να μαγειρέψουμε για κάτι. Τώρα που θα έρθει η οικογένεια στο σπίτι, η Ειρήνη θα φροντίσει από μένα, μην περιμένετε τίποτα. Τα ξέρετε τώρα τα δικά μου, δεν το συζητώ. Ειρηνάκη και Pacify αμέσως τώρα μαγικά μπροστά σας. Χαίρετε, Ειρήνη μας. Θα μας μεθύσει στο κοτόπουλο σήμερα. Καλησπέρα, Χριστινάκη μου. Καλό Σεύρο. Είδε, σε υποδέχομαι με ένα κουπαλάκι κρασί, γιατί σήμερα θα μεθύσουμε το κοτόπουλο. Έτσι, μπράβο. Βέβαια, δεν θα γίνουμε κι εμείς μεθυσμένα κοτόπουλα. Δεν θα γίνουμε. Διότι δεν θέλουμε να μεθύσουμε εμείς. Το κοτοπουλάκι μας θα μεθύσουμε, το οποίο θα το φάνε και τα πιτσιρίκια μας. Είναι ένα πολύ ωραίο υγιεινό θρεπτικό φαγάκι. Ωραία. Και να πω ότι το έχουμε ονομάσει έτσι και θα το μεθύσουμε με το κρασί. Και μια και λέω ότι είμαι νονά σε αυτό το φαγητό, να πω και τα χρόνια πολλά στο βαφτισινιό μου, στο φιλιότσο μου που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια του πολλά, λοιπόν, να τα χαιρόμαστε.
στο μανολάκι μου. Έτσι. Έπρεπε λοιπόν, να φτιάξουμε τότε μια τούρτα αντί για μεθυσμένο κοτόπουλο, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 4 στήθη κοτόπουλο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο, 10 ελιές που έχουμε βγάλει το κουκούτσι, 2 κόκκινες πιπεριές, καπάρι 50 περίπου γραμμάρια ξαλιμυρισμένη, θέλω 1 ποτήρι ανθόγαλο ή κρέμα γάλακτος, 1 ποτήρι κρασί, λευκό, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και 100 γραμμάρια γραβιέρα. Και πάμε να μαγειρέψουμε. Μπράβο, μπράβο. Είναι πολύ, είναι σήμερα light το φαΐ σου βλέπω. Ούτε στάκα είδες, μέσα, ούτε προσέχω. Τίποτα. Έχει το ανθόγαλο όμως. Εντάξει, αυτό λοιπόν, δεν πειράζει. Θα ρίξουμε το ελαιόλαδό μας. Ανθόγαλο είναι, το λέει και το όνομά. Ρίχνουμε ελαιόλαδο. Το πάνω πάνω από το γάλα, το εκλεκτό. Έτσι. Λοιπόν, θα ρίξουμε το κρεμμυδάκι μας, το ψιλοκομμένο. Και εδώ ανεβάζω λίγο τη φωτιά μας γιατί θέλω να τσιγαριστούν. Θα ρίξουμε το σκορδάκι μας, το οποίο έχουμε πει ότι είναι φυσικό αντιβιωτικό και να το χρησιμοποιείτε ιδίως τώρα αυτή την εποχή με τις γρίπες και τις ιώσεις. Προασπίζει τον οργανισμό μας, ενισχύει το ανασωπητικό μας σύστημα. Και θα ρίξω και το κοτόπουλό μας, επίσης. Το οποίο θέλω να σου πω, βεβαίως, αυτό που θέλω να πω, Χριστινάκη μου, είναι ότι εδώ πέρα το έχω ζεματίσει ελαφρώς. Το έχω περάσει μάλλον από το τηγάνι το κοτόπουλό μας και αυτό για να θωρακίσει τους θυμούς του. Και έτσι θα μας είναι ζουμερό το κοτόπουλό μας και δεν θα το ψάχνουμε στην κατσαρόλα. Δεν θέλω να γίνει νιανιά όπως λέμε έτσι πεζά. Μπράβο, άρα θέλω το έχεις κόψει κομματάκια, το έχεις περάσει λίγο από το τηγάνι για να κάνει κρούστα γύρω γύρω, να κρατήσει θυμούς μέσα. Θυμούς και έτσι θα είναι ζουμερό και εδώ πέρα τώρα το... Τσιγαρίζω μαζί με το κρεμμυδάκι και με το σκόρδο με ελαφρές κινήσεις γιατί έχουμε πει ότι το μαγείρεμα θέλει αγάπη. Μην βασανίζεται το κρέας μέσα στην κατσαρόλα. Και μετά θα το σβήσουμε αφού πάρει έτσι τσιγαριστεί καλά-καλά με το κρασάκι μας. Το οποίο αυτό θα το κάνει και μπόλικο μεθυσμένο. Κρασάκι. Μπόλικο, το οποίο δεν σου λέω τίποτα. Η μυρωδιά του, με κουζουλένει αυτή η μυρωδιά. Κοτόπουλο ντύρλα, όχι μεθυσμένο. Όλος ο τόπος μυρίζει. Ντύρλα, ντύρλα. Βαδίζω αφού, και λοιπόν, παραμιλώ το κοτόπουλο. Ο σκοπός είναι να μην βαδίζουμε και παραμιλάμε εμείς. Τι να σου πω, δεν λοιπόν, ξέρω μετά από αυτό. Αφού... ναι. Αφού λοιπόν εξατμιστεί το αλκοόλ, γιατί εγώ θέλω να αφήσει το άρωμά του, θα ρίξουμε νεράκι. Ή ακόμα αν έχετε ζωμό από κρέας που μας έχει περισσέψει, θα τον ισχύσουμε ακόμα καλύτερα. Και εδώ θέλω τώρα να πάρει μία-δύο βράσεις, χαμηλώνω τη φωτιά μου και το μυστικό εδώ είναι να σιγοψηθεί και να είναι έτσι ωραίο ζουμερό. Θα ρίξω σε αυτό το σημείο τις ελιές μου, τις οποίες θέλω να έχετε ψιλοκόψει και να έχετε βγάλει το κουκούτσι. Μην αφήσετε κανένα κουκούτσι και σπάσει κανένα σκαραδόντι. Πάει χαλαρό να φάει στους οδοντίατρους. Και έχουμε άλλα μετά. Τον έφαγε το κοτόπουλο. Έμα. Λοιπόν, και θα ρίξω και την κάπαρή μου. Αυτό το βασικό βότανο. Το μαγεία. Οποίο από τα βυζαντινά ακόμα μαγεία το τρως και έτσι με τη στη σαλάτα. Αλλά εδώ πέρα τώρα θα το μαγειρέψουμε. Και να ξέρεις ότι στα βυζαντινά κείμενα αναφέρεται ως ευόρεκτον χόρτο. Έχει την καπαρίνη η οποία διεγείρει την όρεξη. Γι' αυτό σας λέω είναι και για παιδιά να τους ανοίξουμε την όρεξη να τρώμε. Δεν μου το λες, Χριστιανή μου, νωρίτερα η κάπαρη φταίει που τρώω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, θα κόψω την κάπαρη. Εδώ λοιπόν τώρα θα σιγοψίσουμε και επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Θα κάνεις το μαγικό σου. Έχουν περάσει ας πούμε διαμαγείας 20 λεπτά. Ναι. Και θα ρίξω το ανθόγαλό μου ή κρέμα γάλακτος. Μην νομίζετε και τρελαθείτε ότι δεν έχετε ανθόγαλο. Θα βάλετε κρέμα γάλακτος. Είναι σχεδόν το ίδιο. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και στους Γάλλους που καυχιούνται για την κρέμα γάλακτος, εμείς έχουμε δώσει μικρή ελλαδίτσα τα φώτα τους, τα φώτα του πολιτισμού μας και στη γαστρονομία. Λοιπόν, αλλά το πιπερώνουμε. Με προσοχή όμως λίγο. Αλλά τι πιπέρι στο τέλος βάζεις, ε. Η κάπαρη είναι αλμυρούλα. Είναι αλμυρούλα και έχει αυτή την πικάντικη γεύση που θα δώσει ιδιαίτερη γεύση. Το πιπεράκι του για να αφήσει την πιπεράδα του στο τέλος. Και 10 λεπτά πριν κλείσω τη φωτιά μου, θα ρίξω τις πιπεριές μου για χρώμα και δεν θέλω να βράσουν. Εγώ θέλω έτσι απλώς να μαραθούν. Γι' αυτό μόλις τις ρίξω και τις ανακατέψω μέσα στην κατσαρόλα μου, θα το κλείσω με το καπάκι ώστε να μαραθεί
να μαραθούν οι πιπεριές μας και να τις έχω ζωντανές στο πιάτο μου. Δεν θέλω να τις ψάχνω κι αυτές. Ειρηνάκη, και μετά με είμαστε έτοιμοι. Με τι το σερβίρουμε μαζί, ριζάκι βάζεις, τι βάζεις δίπλα, σαν συνοδευτικό. Με ριζάκι, με τηγανιτές πατατούλες, με ένα πουρέ, πολύ ωραίο, με πατάτα, ναι, με έτσι να τον φτιάξουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω και κάτι άλλο, μπορούμε, εδώ τώρα στο σερβίρω για να το δεις κιόλας. Ναι, ναι. Πάμε στην κατσαρόλα μας να δεις το έτοιμο, τι ωραίο που είναι. Έλα Παναγιωτάκι μου, αγάπη μου, θα σου δώσω πρώτα εσένα. Ωραία, Παναγιωτάκι. Λοιπόν, κοίταξε το, τι ωραίο. Παναγιωτάκι. Εδώ σερβίρουμε και μπορούμε τώρα έτσι για χρώμα, αν θέλουμε να δώσουμε μια διαφορετική πινελιά, να βάλουμε και τη γραβιέρα μας τριμμένη. Αυτά και αν τώρα θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε και λίγο πάπρικα έτσι για χρώμα. Πάλι ελαφριά θα και έχουμε φάμε, ένα λαχταριστό πιάτο. Και λίγο μαϊντανό έτσι να μπει λίγο και το πράσινο. Και ορίστε, μπορείτε βέβαια να το κάνετε, να το δώσετε και σε ένα πύλινο ατομικά στο καθένα. Α, και δες το τώρα τι όμορφο που είναι. Πονηρούλα, Ειρηνάκη, πονηράκι. Το πύλινο το στέλνω. Χριστινάκη μου, σου στέλνω! Ναι, σου πω όλα τα στέλνει, τίποτα δεν φτάνει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Κάπου χάνονται στον δρόμο. Δεν έρχονται. Δεν ξέρω, είδες τώρα, το δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν θέλω να εκθέσω κανέναν εγώ, γιατί είμαι και μια κυρία, όπως ξέρετε, αλλά λέω. Εγώ δεν έχω δει τίποτα μέχρι τώρα. Ειρηνάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τους μαλώσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Χριστινάκη μου, να σου πω κάτι. Να πω κλείνοντας ότι η κριτική κουζίνα μας τα μεσημέρια πάει στη πιο ωραία εκπομπή, στο Excellent του Sky. Τα λέμε αύριο πάλι ευχαριστούμε, με καλό. Άλλο θα κάνουμε χοιρινό μπούτι στο φούρνο. Ετοιμαστείτε. Τέλεια. Θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Αύριο πάλι με καλό. Φιλιά. Φιλιά, καλό φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Κυρία Διαβάτη, μου είδατε. Μόνο τα δάχτυλά μας τα γλύφουμε. Γιατί δεν φτάνει και τίποτα εδώ. Να, αυτό ζω κάθε μέρα. Από πάντα ξέρα δεν θα ερχόμουν. Τέτοια ώρα. Λίγο μια λιγούρα δεν σας έπιασε. Καλά, πώς δεν με έπιασε. Εγώ το λατρεύω το φαΐ. Και μαγειρεύετε και εκπληκτικά. Προσπαθώ να μαγειρεύω. Και μ' αρέσει και η κριτική κουζίνα. Έτσι. Μαγειρεύετε πάρα πολύ ωραία. Έχω διαβάσει, δεν έχω δοκιμάσει. Μαγειρεύω. Γιατί και η καλή μαγείρισα είναι να έχει καλή γεύση. Εκεί είναι το μυστικό. Να έχει καλή γεύση και όπως είπε η κυρία, να το αγαπάς το φαΐ, να το χαϊδεύεις. Να το λατρεύεις. Και να αγαπάς και τους ανθρώπους για τους οποίους μαγειρεύεις. Φυσικά. Αυτό είναι το πρώτο. Αλλιώς για σένα δεν κάθεσαι ποτέ να κάνεις όλα αυτά. Έτσι. Για αυτούς που αγαπάς τα κάνεις. Μα κάπως, ακόμα και αν αγαπάς το φαΐ, που εγώ το αγαπώ πολύ και ναι, φαίνεται. Και εγώ το αγαπώ. Αλλά τι θα κάνουμε. Τι, μια απόλαυση τη ζωή σου. Θα την κόψουμε για αυτή δηλαδή. Όχι, όχι. Θα τρώμε. Για μένα δεν θα μαγείρευα ποτέ. Δηλαδή να πω θα γίνει στο σπίτι μου, μόνη μου, να κάτσω να μαγειρέψω. Βέβαια. Ούτε κι εγώ θα το έκανα. Πάντα κάνω όταν είμαι μόνη μου κάτι πρόχειρο, κάτι στιγμής, σαλάτες συνήθως, τέτοια πράγματα. Και είναι ευκαιρία τότε να δυνατήσεις. Έλεγα στη μαμά μου έτσι και δεν σε είχα, ξέρεις πως θα ήμουν, το πετσί και το κόκαλο. Προλαβαίνετε καθόλου να ασχολείστε με το σπίτι? Για μένα το σπίτι είναι το πρώτο. Ναι. Και μετά έπονται όλα τα άλλα, πάντα έτσι ήταν. Έχω μεγαλώσει παραδοσιακά από μια γιαγιά και μια μαμά που ήταν αυτή τη σχολή. Ήταν νοικοκυρές, ήταν γυναίκες του σπιτιού. Έμαθα έτσι. Και είναι το πρώτο. Μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Και όταν διαβάζω ακόμα τους ρόλους, τους διαβάζω στην κουζίνα συνήθως. Μαγειρεύοντας. Έχω το κείμενο, διαβάζω, λέω, πάω από εδώ, τρέχω. Έτσι διάβαζα μια ζωή. Δεν κάθισα ποτέ σε ένα γραφείο έτσι να διαβάσω, να μάθω ένα ρόλο. Και ίσως και αυτό με κάνει και πιο άμεση. Νομίζω ότι βοηθάει αυτό. Βέβαια, βέβαια βοηθάει. Ότι βοηθάει. Είπατε για τη μητέρα σας, για τη γιαγιά, παραδοσιακές γυναίκες, τυπικά μεσημεριανά γεύματα Κυριακής και ναι, βέβαια, πάντα εικόνες. Ήταν, πάντα. Και στρατιωτικός μπαμπάς. Στρατιωτικός μπαμπάς. Αυστηρός. Και ο οποίος και εκείνος ήταν πολύ καλός μάγειρας. Δεν τον άφηνε η μαμά μου γιατί έκανε σαλάτα. Αλλά ήταν πολύ καλός μάγειρας γιατί ήταν Κερκυραίος. Με καταγωγή από την Ιταλία, η μητέρα ήταν Ιταλίδα, καταλαβαίνεις τη κουζίνα. Και μαγείρευε πάρα πολύ εξαιρετικά ο πατέρας μου. Και είχαμε πάντα ωραίο φαΐ νόστιμο. Όταν είχαμε, γιατί ήταν και δύσκολα χρόνια τότε. Ναι, αλλά για εσάς θα ήταν μάλλον πιο. Δεν ήταν εύκολα που. Λόγω της εργασίας του πατέρα σας, δηλαδή. Όχι, πέρασαμε δυστυχία μεγάλη. Οι στρατιωτικοί τότε πεινάγανε, πρέπει να πω.
Δηλαδή, εγώ την καραμέλα τότε, αλλά ήταν για όλους τους ανθρώπους. Ναι. Πολύ λίγοι ήταν εκείνοι που τα είχαν στο σπίτι τους. Η καραμέλα ήταν μεγάλη υπόθεση για μένα, να σου δώσουν μια καραμέλα. Και ήμουν και μοναχοπέδι. Σκέψου αυτοί που είχαν πιο πολλά παιδιά. Τα φρούτα η μητέρα μου τα άκρυβε, γιατί τρελαινόμουν και πήγαινε και τα τρώγα όλα εγώ, μονοκοπανιά. Ήταν έτσι εποχές, αλλά ήταν όλοι οι άνθρωποι δυστυχώς. Εκτός από ελάχιστος, ναι. Όπως εκεί πάμε να καταλήξουμε και τώρα. Δυστυχώς. Πάλι και τώρα θα είναι εκείνοι οι λίγοι πάντα που θα τρώνε καλά, που θα ζουν καλά και όλοι οι άλλοι άνθρωποι θα δυστυχούν, γιατί όλο και πιο πολλοί προστίθενται συνέχεια στις στρατιές των ανέργων, των φτωχών, προστίθενται καινούργοι. Εγώ τώρα βλέπω με την ΕΡΤ. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό. Κανείς δεν το σκέφτεται και λένε η ΕΡΤ. Δεν είναι ένα κτίριο η ΕΡΤ. Το ασύλληπτο αυτό. Έχει ανθρώπους μέσα, οι οποίοι καλός ή κακός είναι εκεί. Έχουν κάνει οικογένειες, έχουν κάνει υποχρεώσεις. Και τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Φεύγουν από εδώ, φεύγουν από εκεί. Κανείς δεν σκέφτεται τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι. Τέλος πάντων. Όχι, και είναι και είναι κρίκος αλυσίδας. Μα τι λες. Δεν είναι. Είναι άνεργοι, ναι. Είναι το ένα κομμάτι που λέει ότι είναι άνεργοι, που υποφέρουν, που δεν θα μπορούν να θρέψουν τα παιδιά τους. Με ό,τι αυτό σημαίνει, που δεν ξέρεις πάνω θα ξαναδουλέψουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι και πότε θα ξαναδουλέψουν. Τώρα πια τι, και όταν έχεις μεγαλώσει κιόλας, σε που είναι πιο δυστυχισμένοι, τίποτα, εκείνοι δεν προλάβαν να δουλέψουν, αλλά οι άλλοι που δουλεύουν σου λέει είναι μεγάλος τώρα, ποιος θα τον πάρει, πού θα πάει. Ξέρετε τι, είναι η δυστυχία, νομίζω ότι είναι κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή 45 και πάνω. Εκεί που αρχίζει και αυτό το ρατσιστικό, γιατί ασφαλώς τα πιτσιρίκια παίρνουν πολύ μικρότερους μισθούς, έτσι, ξέρουμε όλους τους μισθούς αυτούς, σύντοτε έχουν, ας πούμε ότι έχουν και μία δυνατότητα να φύγουν, όσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να φύγουν και πότε. Να γλιτώσουν από όλο αυτό, αλλά το να φεύγεις 45 στα 45, σου, να χάνεις τη δουλειά σου. Κανείς δεν σκέφτεται, και είναι τελείως μεγάλη βλακεία και ηλιθιότητα, ότι από τα 45 και μετά ο άνθρωπος έχει εμπειρία. Είναι ο κατάλληλος για όλες τις δουλειές, είναι αυτός που ξέρει. Ότι... Αυτός που θα διδάξει τους πιο νέους. Πώς θα μάθουν οι νέοι. Και αυτοί οι έμπειροι, άμα φύγουν, ποιος θα τα κάνει καλά. Δεν ξέρω. Ζούμε μια παράνοια. Δηλαδή είναι τόσο βλακώδη όλα γύρω μας που τρελαίνεσαι και αισθάνεσαι ότι δεν έχεις από πουθενά να αρπαχτείς τι να κάνεις. Είναι μια τρέλα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Κάπου θα καταλήξει. Δεν μπορεί. Δεν το βλέπουν. Και όλοι αυτοί που μαζί τα φάγανε, γιατί μαζί τα φάγανε. Πολύ σωστή κουβέντα. Όχι όλοι τα φάγαμε, αυτοί τα φάγανε. Πολύ σωστό. Όλοι μαζί τα φάγαμε. Αυτός που το είπε εννοούσε το δικό του, τον κόσμο αυτόν. Οι άλλοι ποιοι φάγανε. Που συνέχεια δουλεύεις, φτιάχνεις μια περιουσία. Εγώ δούλεψα, έβγαλα και λεφτά. Γι' αυτό. Και ήμουν νέα και δούλευα μέρα νύχτα. Με ρώτησε κανένας εμένα και όλους μας που φτιάξαμε. Και φτιάχνεις για να έχεις καλύτερα γεράματα, να είναι τα παιδιά σου. Και τώρα σε τιμωρούν γιατί έφτιαξες, γιατί σου είναι νοικοκύρης, γιατί έδωσες ψωμί και σε άλλους ανθρώπους. Και τοποθέτησες τα λεφτά που έβγαλες, τα τοποθέτησες και πάντα πλήρωνες τις εφορίες σου, ήσουν εντάξει, τυπικός, ωραίος. Και να, τα παιδιά σου σε βρίζουν τα κακόμοιρα, γιατί πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πληρώνεις εσύ που τα έγραψες τα παιδιά σου, τον παιδιό σου, γιατί δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Και τώρα δουλεύεις σε αυτή την ηλικία, μετά εγώ από 50 χρόνια. Εντάξει, κάνω μια δουλειά βέβαια που δεν είναι, είναι μια δουλειά που είναι όμορφη. Αλλά θες να την κάνεις επιλεκτικά, θες, έτσι δεν είναι πια, Λέβαια. Έχεις το δικαίωμα. Λέβαια. Λοιπόν, και φτάσεις σε ένα σημείο γιατί δεν μπορεί να αφήσεις τα παιδιά σου έτσι, που τα σπούδασες, έχεις κάνει επιστήμονες, τους πήγες έξω με διδακτορικά, με γλώσσες, με πράγματα και έλεγες κάνω επένδυση στο παιδί μου. Ποια επένδυση? Λοιπόν, έχουμε δίκιο να είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι και δεν μπορώ πια να τους βλέπω. Δεν μπορώ να βλέπω κανέναν. Ας έρθουν να μου πούνε γιατί με τιμωρούν. Και πού θα βρω εγώ τώρα. Τώρα βγάζω εγώ τα ίδια λεφτά που βγάζα τότε και έκανα περιουσία. Ναι. Την οποία περιουσία όμως την πληρώνω κανονικά, τυπικά. Και τότε την πλήρωσα και τώρα την πληρώνω. Και όταν μεταβίβασα στα παιδιά μου τα πλήρωσα. Και τώρα πρέπει να πληρώνω ενίκιο, χαράτσι που το λένε, για αυτά που απόκτησα με αίμα. Όπως όλοι μας. Ποιο δικαίωμα, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Ποιοι είναι αυτοί που τους πληρώνουμε εκεί πέρα και τους έχουμε. Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος. Να μην είμαστε πρόβατα προσφαγή, γιατί αυτό έχει γίνει ο Έλληνας. Τον πάνε, σαν κοπάδι.
Εγώ το είπα και σε άλλη εκπομπή. Μας ραντίζουν, δεν ξέρω, μας δηλητηριάζουν. Κάτι μας έχουν κάνει. Εγώ βέβαια δεν έχω επηρεαστεί ακόμα από αυτό που ρίχνουνε. Έχετε το θυμό, το καταλαβαίνω και όλοι τον έχουμε. Το θέμα είναι ότι δεν εκφράζεται. Άλλοι δεν τον εκδηλώνουν. Οι φοβούνται, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Τι μου κάνουνε. Τι να μου κάνουνε. Να μην δουλεύω και που δουλεύω. Ποια η ικανοποίηση. Και όπως είπα, την αλυσιδωτό αυτό. Παίρνει και τον άλλο η μπάλα και τον πιο άλλο, αφού έτσι γίνεται. Άμα δεν έχει εσύ, δεν έχω κι εγώ, δεν έχει και ο παράλληλο. Είναι κρίκος αλυσίδας. Τι είναι. Δεν είναι μεμονωμένο. Δεν και είναι... τα παιδιά μας, δηλαδή, τι θα γίνει. Και αυτά που αποκτήσαν θα έρθουν οι ξένοι να τα πάρουν, μπιτ παρά. Θα τους βάλουμε φωτιά και θα τα κάψουμε. Δικά μας δεν είναι. Ακριβώς. Τιμωρήστε για αυτά που αποκτήσατε. Κάποτε λέγανε. Στην εποχή του μπαμπά μου, έτσι και αργότερα. Αυτός είναι νοικοκύρης. Έχει φτιάξει ένα σπίτι για το παιδί του. Έχει φτιάξει, δεν τα έχει φάει ούτε με γυναίκες, ούτε στα μπουζούκια, ούτε στα. Θέλει να είναι αξιοπρεπή στα γεράματά του, να μην διανέβει. Ούτε από τα παιδιά του, να μην βαρύνει τα παιδιά του. Ακριβώς. Τώρα τιμωρείσαι γι' αυτό. Τώρα το κενό και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν βλέπω αυτόν που θα σώσει την κατάσταση. Να. Αν τον βλέπετε εσείς, πέστε το μου να παρηγορηθώ. Ψάχνω κι εγώ. Όπως πολλοί ναι. Σαν και εμένα. Να δούμε. Πού είναι το φως. Αυτά που λένε τα ψέματα. Δεν τρέπονται, δεν καταλαβαίνω ότι δεν πιστεύουμε πια τίποτα. Δεν πιστεύουμε, βρε παιδί μου. Όσοι τουλάχιστον έχουμε ένα μυαλό. Απλό μυαλό, δεν είμαι καμιά. Το δείχνουμε ότι δεν πιστεύουμε. Δεν ξέρω, εγώ το δείχνω. Τώρα ας το δείξουν και οι άλλοι. Γιατί να μην το δείξουμε. Δικαίωμά μας δεν είναι, γιατί κλέφτες είμαστε. Εμείς τουλάχιστον δεν τα κλέψαμε. Ούτε από κανένα λαό. Τα δουλέψαμε. Τίμια και καλά. Και πληρώνουμε πάντα και τις υποχρεώσεις μας και σε όλοι ήμασταν εντάξει. Γιατί δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Τότε να δούμε τι θα γίνει, ποια δημοκρατία και ποια ελευθερία. Πού είναι. Θα μας πάνε όλους στη φυλακή. Θα τα πάρουν όλα. Τα κάνουν τι βέβαια. Τα πάρουν και θα τα δώσουν σε κάποιους. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά φυλακή πού να μας βάλουν όλους. Ας μας βάλουν. Φυλακή. Φυλακή είναι και αυτό, όλοι είμαστε μελαγχολικοί. Ένας λαός χαρούμενος που γελάγαμε, τραγουδάγαμε στα ταβερνάκια μας, με τις παρέες μας, στα σπίτια μας και τώρα έχουμε μαζευτεί σε ένα καβούκι. Τους αρέσει αυτό που κάνουνε? Ήρθαν να εκτελέσουν κάποιο σχέδιο? Εγώ το έχω καταλάβει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το απλό μυαλό μου. Τέλος πάντων, ας πούμε πιο ωραία πράγματα για πολιτισμό. Δεν έχουμε δει κάποτε όταν υπήρχαν έτσι πολύ δύσκολες καταστάσεις οικονομικές, πολιτικές, έβλεπες και καμιά σάτυρα, καμιά θεατρική σάτυρα, έβλεπες και καυστικά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ και στη σάτυρα φοβάμαι, είμαι πολύ υποψιασμένη. Έχω γίνει ένας άνθρωπος που υποψιάζομαι τα πάντα. Αισθάνομαι και κάποιες σάτυρες ότι γίνονται προς εκτόνωση του κόσμου. Βλέπω τον κόσμο που πάει και γελάει με κάτι χυδαία πράγματα. Μέσα εκεί υπάρχουν και έξυπνα. Αλλά εκτονώνονται. Δεν θα έπρεπε να εκτονώνονται. Θα έπρεπε ο θυμός να μείνει. Και δεν είμαι σίγουρη. Να εκτονωθούν αλλιώς. Αυτό το είδος, γιατί φαντάζομαι σε τι αναφέρεστε, είναι σάτυρα με αυτή την έννοια της σάτυρας που. Τη θεατρική που ονομάζουμε. Όχι. Είναι αυτή η υπερβολή, είναι τα σκέτς, τα υπερβολικά. Ναι. Που και... έχουμε αφορμή. Που απευθύνονται, ας πούμε, τις πιο πολλές φορές από τη μέση και κάτω, ας πούμε. Δεν είναι, είναι εντάξει, ναι, το χάχανο. Κάποια... Το χάχανο, η πλάκα. Μα είμαστε τώρα για πλάκα. Αυτό λέω. Είναι πλάκα, όπως ακριβώς το θέσατε. Δεν είναι η σάτυρα με την έννοια της σάτυρας. Όχι, δεν είναι το χιούμορ. Δεν είναι το χιούμορ αυτό το καυστικό που στέλνεις το μήνυμά σου. Έτσι. Εκεί που πρέπει να το στείλεις. Έτσι και που σε κάνει να σκέφτεσαι. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή να φύγεις και να μην έχεις εκτονωθεί και να πας να φας μια μακαρονάδα. Απαραπετά να κάθεσαι και να το σκέφτεσαι. Τι είναι αυτό. Να σας πω κάτι. Ο θεατρικός κόσμος, εσείς που είστε το συνάφτο δικό σας, που έχουμε μάθει να εκδηλώνετε και να διαμαρτύρεστε. Και εκεί είναι κάποιοι άνθρωποι μέσα στη σούπα και τρώνε, με στην κατσαρόλα, που λέω εγώ. Αυτοί που είναι πάντα σε ένα προσκήνιο, που πάντα βλέπεις ότι δεν τους έχει επηρεάσει και δεν τους έχει αγγίξει τίποτα. Εγώ. Οι άλλοι άνθρωποι, οι ελεύθεροι. Ναι. Δεν είναι, ίσως είναι και σεμνοί, ίσως δεν τους φωνάζουν κιόλα. Ξέρετε, είναι και πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια ζωντανή εκπομπή. Εγώ πάντα μ' άρεσε να πηγαίνω σε ζωντανές εκπομπές για να μπορώ να μιλάω. Γιατί αλλιώς, από αυτά που είπες θα ακούσεις τα μισά,
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, δεν. Και ίσως έχουν και ένα φόβο οι άνθρωποι. Σας έχει συμβεί προφανώς για να το λέτε. Βέβαια, πολλές φορές. Και τώρα τελευταία δεν γίνονται και πάρα πολλές ζωντανές εκπομπές έτσι εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν θέλουν οι άνθρωποι να λες αυτό που πιστεύεις. Αποφεύγουν τα καταδόματα. Εγώ πάντα έλεγα τη γνώμη μου και δεν ήμουν και αρεστή, πρέπει να πω. Ούτε και στο χώρο μου. Αλλά δεν με ενδιέφερε. Εγώ κοίταγα να κάνω πάντα καλά τη δουλειά μου και να σέβομαι τον κόσμο που με τιμά με την παρουσία του. Είστε αρεστοί, δεν θα το έλεγα αυτό. Εσείς είστε επιλεκτικοί. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι θέλουν τη Χρυσούλα Διαβάτη να είναι απέναντί τους και να κάνουν μια ωραία κουβέντα. Είσαστε επιλεκτικοί σε αυτό. Όχι, είμαι και χαίρομαι γιατί αυτοί που το θέλουν αυτό είναι άνθρωποι σαν και εμένα. Άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια, την ειλικρίνεια και δέχονται τον άλλο έτσι όπως είναι. Έτσι. Έτσι δεν είναι, όπως εγώ λέω και για τους φίλους μου. Όσοι είναι φίλοι μου, είμαι αυτό που είμαι. Πολλές φορές, βέβαια, δεν λέω ότι δεν κάνω λάθη, μου ξεφεύγουν πράγματα, αλλά είμαι έτσι. Λοιπόν, το φίλος τον δέχεσαι και έχω επιλέξει αυτούς τους ανθρώπους που με δέχονται έτσι όπως είμαι. Αφήστε που ήταν και δύσκολο, πια βγάζετε τώρα τον καημό, γιατί μικρή, από ό,τι διάβαζα, δεν είχατε και φίλους, δεν προλαβαίνατε να κάνετε με έναν παπά που πήγε ερχόταν. Με ξεριζώνανε. Γιατί με τις μεταθέσεις, γιατί και ο πατέρας μου ήταν έτσι λίγο αντίθασος και υπηρετούσε όλους τα σύνορα τον στέλνανε. Α, έτσι άλλαζε. Δεν υπηρέτησε στην Μιλούσε κι εκείνος. Μιλούσε. Λοιπόν, ακριβώς. Και καλά, κάπου πρέπει να. Εντάξει, προφανώς. Και δεν προλάβαινα. Με ξεριζώνανε από το ένα σχολείο στο άλλο, από τους φίλους μου, από τους δασκάλους μου. Δεν είχα πατρίδα ακριβώς να πω ότι το πατρικό μου σπίτι. Δεν υπήρχε αυτό. Και έτσι ήταν, έπρεπε τώρα επιτέλους να έχετε φιλίες που να κρατάνε και. Ναι, και πάλι έχω μείνει, ας πούμε, ναι, σε κάποιες φιλίες από τότε, από το σχολείο, που αυτές δεν αλλάζουν. Επίσης, εντύπωση ανάμεσα στα άλλα που διάβασα για σας είναι ότι όταν συναντηθήκατε με τον κύριο Τσακίρογλου και σας είπε ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Ναι, βέβαια. Το οποίο είναι μια απογοήτευση, βρε παιδί μου, για τη γυναίκα να στο πει. Λες τώρα φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μόνο εμένα δεν θα με ενδιέφερε, ήταν και άλλες εποχές εκείνες. Ναι. Και εγώ του είχα πει τότε ότι δεν θα με ένοιαζε, γιατί έτσι κι αλλιώς μαζί ήμασταν. Αλλά οι γονείς μου έχουν ένα παιδί. Θέλουν να το καμαρώσουν, βρε παιδί μου, νύφη, λέγαμε τότε. Γιατί να μην με καμαρώσουν, γιατί να τους στερήσω αυτή τη χαρά. Πάντα σκεφτόμουν τους άλλους. Και εντάξει, ο Νικήτας το κατάλαβε. Καλά έλεγε, χαλαμάρεσε. Όπως λέγαμε νέοι τότε, ότι ήμασταν ελεύθεροι και κάναμε αυτό που θέλαμε. Εκείνος μου το πρότεινε στο τέλος. Μου είπε μια και κάναμε το κουστούμι, γιατί δεν είχε κουστούμι ποτέ. Και έπρεπε να κάνει ένα κουστούμι, γιατί ήταν πρωταγωνιστής τότε και γινόντουσαν, ξέρω εγώ, διάφορες δεξιώσεις και αυτά και πρέπει να πάμε. Όταν το πήραμε από το ράφτη και περπατάγαμε, στην Τσιμισκή θυμάμαι, περπατάγαμε. Μου λέει, μια και έχουμε το κουστούμι, δεν πάμε παντρευτούμε κιόλα. Τι πονηρούλη, έστω να βρει και καλά τώρα. Διάφορα. Με μια δικαιολογία. Ο εγωισμός, για να μην πω ότι τελικά ενέδωσε. Ήταν ωραία χρόνια. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος άνθρωπος και υπέροχη οικογένεια. Πάμε στο Ηλίσια Βολανάκης να δούμε τι κάνουμε με τη Θάλια Ματίκα. Με τη Θάλια Ματίκα σε σκηνοθεσία του Τάσου Ιορδανίδη. Είναι δύο νέα παιδιά και δύο που τους έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους. Είναι το θεατράκι αυτό, έχει χρόνια να λειτουργήσει. Είναι κάτω από τα Ηλίσια, το θέατρο Ηλίσια. Λέγεται Μήνος Βολανάκης, που και αυτό μου φέρνει εμένα μνήμες, γιατί συνεργάστηκα με τον Μήνο το Βολανάκη, ήταν φίλος μας και έμαθα πολλά πράγματα από αυτόν. Και παίζουμε ένα έργο καταπληκτικό του Καταλανού, του συγγραφέα, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους στον τόπο του και ο οποίος ήρθε προχτές και είδε την παράστασή μας, γιατί κάθε φορά πάει και. Και ναι, βλέπουμε εμείς και πλάνα από την παράσταση. Ναι, τώρα. Ναι. Κάθε Έτσι, φορά δύο πάει. Δύο γυναίκες χορεύουν. Δύο γυναίκες χορεύουν. Πάει και σε κάθε παράσταση, σε κάθε χώρα που παίζεται, το έργο του πάει και το βλέπει. Και ήταν συγκινητικός και δεν είπε ψέματα ότι αυτή ήταν το καλύτερο ανέβασμα που είδε. Είναι ένα πολύ όμορφο έργο. Σκληρό, με χιούμορ, όπως πρέπει να είναι όλα τα μεγάλα έργα, τα σπουδαία, με κανονικό χιούμορ, ναι. Και που βέβαια ερεθίζει πολύ έναν ηθοποιό να το παίξει, γιατί βαδίζεις, ισορροπείς, ούτε σε σκηνή, σε κλωστή. Να γύρει, να χαλάσει, να κάτι να μην πάει καλά. Και το κωμικό με το δραματικό είναι μαζί όλα αυτά. Είναι σκληρό έργο. Ναι. Είναι δοσμένο όμως με πολύ τρυφερότητα.
και γίνεται στο τέλος λυτρωτικό. Είναι δύο γυναίκες, παράλληλες διαδρομές, δύο διαφορετικές γενιές, μια νέα, μια γριά, που βαδίζουν, που η ζωή τους έχει φερθεί πάρα πολύ σκληρά. Και η ανδροκρατούμενη κοινωνία περισσότερο. Και αυτές οι γυναίκες συναντιόνται κάποια στιγμή. Η μία έχει γίνει δίστροπη, σκληρή, εγκαταλελειμμένη από τα παιδιά της, σε ένα ερείπιο σπίτι. Και αυτή τη γυναίκα, την άλλη, την κοπέλα, την νέα, τη στέλνει η κόρη της για να τη βοηθάει λίγο. Και εκεί αυτές, ενώ συγκρούνται φοβερά στην αρχή, και οι δυο έχουν μυστικά, και οι δυο έχουν πράγματα από τη ζωή τους, και στο τέλος σιγά σιγά αρχίζουν και γυμνώνονται η μία στην άλλη, και επειδή είναι και ελεύθερα πνεύματα, στο τέλος αποφασίζουν οι ίδιες τι θα κάνουν. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το τέλος. Υπέροχη παράσταση. Ναι. Είναι πολύ όμορφη παράσταση, πιστεύω, και ένα υπέροχο έργο. Πολύ ωραίο έργο. Εγγύηση εσείς, δεν το συζητώ. Εντάξει, μην το λέμε. Εγώ είχα μεγάλη αγωνία και έχω κάθε βράδυ αγωνία. Γιατί ένας πολύ δύσκολος ρόλος. Ναι. Αυτή η γυναίκα, εκτός του ότι είναι μεγάλη, είναι και στα πρώτα στάδια του Αλσχάιμερ. Έχει Αλσχάιμερ. Δεν το παραδέχεται, αλλά το ξέρει ότι το έχει. Είναι πολύ έξυπνη η γυναίκα. Πολύ ταλαιπωρημένη στη ζωή της, πολύ πικραμένη και πληγωμένη. Και ο συγγραφέας τη λέει, η γυναίκα με τα, η κυρία με τα κόμιξ που δεν θα τα διαβάσει ποτέ. Έχει πολλά. Υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο στο χαρακτήρα το συγκεκριμένο με εσάς, στο χαρακτήρα της ηρωίδας? Βέβαια, και εγώ θα μπορούσα να με έτσι σαν κι αυτήν, αν βρισκόμουν σε αυτή τη θέση. Και πάντοτε οι ρόλοι βγαίνουν μέσα από τη δική μας προσωπικότητα. Χρησιμοποιείς στοιχεία της δικής. Να μην παίζουμε τον εαυτό μας. Ναι, τα χρησιμοποιείς κάποια στοιχεία υποχρεωτικά, αλλά καμιά φορά είναι και τελείως αλλού. Ναι. Αυτό είναι τελείως αλλού ή είναι και λίγο? Όχι, δεν είναι τελείως αλλού. Δεν είναι τελείως αλλού. Και από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο, παρόλο που το είδα ότι έχει πολλές δυσκολίες, είναι πολύ δύσκολο. Και Άρα. Γιατί αυτή η γυναίκα πάσχει. Και ξέρεις, ως προς την εκμάθηση ήταν πολύ δύσκολο, γιατί χάνει, δεν θυμάται, ξεχνάει, επαναλαμβάνει. Έχει μια δυσκολία. Είναι μπεκετικό το έργο, θα μπορούσα. Και ως προς το θυμικό, γιατί φαντάζομαι θα αλλάζει και συνεχώς. Βέβαια, αλλάζει συνέχεια. Την ίδια στιγμή διάθεση αλλάζει. 5 διαθέσεις διαφορετικές μπορεί να έχει. Αλλά είναι ένα ερέθισμα φοβερό για τέτοιους ρόλους δεν έχεις την ευκαιρία να τους παίξεις και τη σημερινή εποχή, όπως έχει γίνει το θέατρο. Είμαι τυχερή εφέτο. Είστε τυχερή, θα λέγατε ότι γενικά είστε τυχερός άνθρωπος? Ναι. Λέω αυτό, ναι. Πιστεύω ότι ο Θεός με αγάπησε. Με αγάπησε και τον αγάπησα κι εγώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό που πάντα εύχομαι είναι όταν τελειώσει αυτή η ζωή τόσο γεμάτη. Και είναι πολύ σημαντικό να λες ότι έχεις μια γεμάτη ζωή. Να προλάβω να τον ευχαριστήσω. Με ποιον τρόπο? Για όλα αυτά που μου χάρισε. Έχετε σκεφτεί με ποιον τρόπο? Να προλάβω να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκείνη τη στιγμή που θα είναι πολύ δυνατή. Ναι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες στιγμές στη ζωή σου. Για μένα δεν με τρομάζει ο θάνατος. Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι το τέλος. Πιστεύω ότι είναι μια άλλη αρχή. Και ίσως είναι και η πιο σημαντική αρχή για τον άνθρωπο. Αυτό το πιστεύω πάρα πολύ και βέβαια για εμάς τους ανθρώπους είναι λιγάκι, φοβόμαστε, είμαστε αθνητοί, δεν ξέρεις. Αλλά επειδή έχω πολύ βαθιά πίστη, θέλω να προλάβω να του πω ένα ευχαριστώ για ό,τι μου χάρισε. Ήταν πολύ καλός μαζί μου. Και εξαιρετική οικογένεια στα μικρά σας χρόνια και μια ακόμα εξαιρετική οικογένεια. Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια. Δύσκολα. Δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ δύσκολα εκείνα για όλους μας, αλλά και ο πατέρας μου έλειπε σε πολέμους, σε επιχειρήσεις, μακριά από την οικογένεια. Εγώ με τη μαμά μου, μια δυστυχία, με φτώχες. Κάποιο διάστημα δεν ξέραμε πού βρισκόταν, είχε πέσει, ξέρω εγώ, σε μια χαράδρα με κάτι στρατιώτες, με τον Τζέιμς. Τότε ήταν άγρια χρόνια, ήταν φίλοι, πράγματα. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Και η μητέρα μου, η καημένη, βασανίστηκε. Δεν είχαμε έπιπλα στο σπίτι μας. Ξεκίνησε με τα επιπλάκια της κι αυτή, η κοπελίτσα τότε. 18 χρονών έμενε η μητέρα μου, παντρεύτηκε. Δεν είχα πολύ μεγάλη διαφορά δηλαδή με τη μαμά μου. Αλλά ένα κορίτσι χαρούμενο, πάντα που γέλαγε, κατάντησε να γίνει
ίσως πήρα στοιχεία και από εκείνη. Ναι. Να γίνει σαν αυτή τη γυναίκα που παίζω εγώ τώρα. Βέβαια, τη μητέρα μου δεν την εγκατέλειψε το παιδί της. Αυτό δεν θα το έκανα ποτέ στη ζωή μου. Ήταν κοντά μου, ήταν στο σπίτι της μέχρι την τελευταία στιγμή που έκλεισε τα μάτια της. Ήτανε δύσκολα χρόνια για τους πιο πολλούς μας εκείνα. Βέβαια. Τώρα όμως, μετά εγώ και προσπάθησα και λάθη που γίνανε τότε να μην τα κάνω, προσπάθησα να κρατήσω δεμένη την οικογένειά μου, όχι ανώδυνα. Δεν είναι εύκολο να συμβιβάζεσαι. Και εγώ επειδή ήμουν και πολύ ελεύθερο κορίτσι και πολύ ελεύθερο πνεύμα. Η μεγαλύτερη υποχώρηση που κάνετε, ο πιο σημαντικός συμβιβασμός για εσάς μέσα σας, ποιος ήταν? Ξέρω ότι δεν μπαίνουμε σε ζύγη, ούτε μπορείς να πεις ένα, δύο, τρία. Υπάρχει όμως μία σκέψη και λες, εγώ αφού ο άνθρωπός μου είναι έτσι, εγώ θα υποχωρήσω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, βέβαια, έκανε υποχωρήσεις πολλές, αλλά και εκείνος πρέπει να έκανε, γιατί και εγώ δεν ήμουν εύκολος άνθρωπος. Mm-hmm. Κοίταξε, η μεγαλύτερη υποχώρηση που κάνεις είναι ότι χάνεις αυτή την ελευθερία που νομίζεις ότι έχεις, γιατί τελικά δεν είναι ελευθερία. Είναι πιο μεγαλύτερη σκλαβιά από το να μπεις μέσα σε μια οικογένεια και με όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί βλέπω και συναδέλφους και φίλες, φίλους που ζήσανε έτσι, όπως όταν ήμασταν παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αυτοί θέλησαν να κρατήσουν την ελευθερία. Αυτή την ελευθερία, ναι, ναι. Το μποέμικο αυτό. Ακριβώς. Ναι. Σήμερα είναι μόνοι, γέροι, με κανένα σκύλο και φοβισμένοι. Δεν είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις ανθρώπους γύρω σου. Αυτό το τελευταίο που είπατε, φοβισμένοι. Ναι. Ναι. Έτσι. Αυτό το λέω σε όλους τους νέους ανθρώπους, να ρίχνουν νερό στο κρασί τους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί ένας άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ίδιος με σένα. Και ούτε και εσύ είσαι τέλειος, ούτε και εκείνος μπορεί να είναι τέλειος. Έτσι. Οπότε ψάχνεις να βρεις ένα κοινό παρονομαστή. Και ό,τι είναι καλύτερο και προσπαθεί ο ένας με τον άλλο, και στο τέλος βέβαια βλέπεις ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι γίνονται ένα. Ναι. Τότε γίνονται ένα. Τότε γίνονται ένα. Η εξάρτησή σας από τον Νικήτα και η εξάρτηση του Νικήτα από εσάς είναι μεγαλύτερη τώρα? Αν είναι μεγαλύτερη τώρα. Αν έχει. Έτσι είναι, και γι' αυτό είναι πολύ σκληρό, εγώ το λέω πάντα, να χωρίζουν οι άνθρωποι, δεν εννοώ το χωρισμό, να χωρίζουν σε μεγάλη ηλικία. Γιατί πια έχουν τόσο ταυτιστεί, που εξαρτάται ο ένας από τον άλλο και που θέλει ο ένας τη συντροφιά του άλλου. Γιατί βλέπεις πολλά ζευγάρια που γίνεται αυτό όταν μεγαλώνουν, μετά από λίγο ακολουθεί και ο άλλος. Ναι. Δεν είναι, είναι σκληρό. Είναι πολύ σκληρό για αυτόν που μένει πίσω. Εγώ έτσι πιστεύω. Περνάει ποτέ από τη σκέψη σας? Τα διώχνω εγώ αυτά. Τα διώχνω, παρόλο που σας είπα ότι δεν με τρομάζει το θέμα. Αυτό που σε τρομάζει πάντα... Δεν μας τρομάζει για μας. Μας τρομάζει για τους άλλους. Για τους άλλους τρομάζουμε. Η απώλεια είναι, δεν είναι το... Ναι, γιατί από μια μεριά λες, πιο τυχεροί αυτοί που είναι μόνοι, δεν έχουν να σκεφτούν κανένα. Αλλά δεν είναι και έτσι. Θα το ανταλλάζατε ποτέ αυτό? Όχι, Παναγία μου, με τίποτα. Με τίποτα. Γι' αυτό και λέω πάντα, χαλάλη. Χαλάλη. Και να σου πω και κάτι, όταν μεγαλώνεις αποκτάς πάλι την ανεξαρτησία σου. Κανείς δεν σου λέει τι και πώς και πού θα πας και τι θα κάνεις. Λέει ότι οι γριές γυναίκες είναι σαν τις γάτες, γίνονται μετά ατίθασες και ελεύθερες. Εν αντιθέσει με τους μεγαλύτερους άντρες που έρχονται και προσκολούνται. Εκεί είναι, γιατί ένας άντρας, μια γυναίκα είναι πιο αυτάρκης, πιο έτσι. Ένας άντρας ο καημένος είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Είναι. Εγώ τους αγαπώ τους άνδρες, είναι σαν μικρά παιδιά. Δεν το συζητάμε. Και πιστεύω ότι όσο μεγαλώνουν, γίνονται ακόμη πιο παιδιά. Πιστεύω ότι είναι και πιο ξεκάθαροι από εμάς οι γυναίκες. Εμείς είμαστε λίγο πονηρές. Ίσως γιατί χρόνια, ξέρεις, ανδροκρατούμενης κοινωνίας, με τόσα που μας περιορισμούς, που πια και φτάσαμε στο άλλο άκρο τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έχουμε και πολλές υποχρεώσεις, περισσότερες. Και ευθύνες, υποχρεώσεις. Αλλά είμαστε όμως και το πιο ισχυρό φύλο. Ναι. Είμαστε πιο ισχυρές από τους άνδρες. Ας έχουμε κι εμείς κάτι. Ναι, μωρέ, αυτό έχουμε. Γι' αυτό, αυτό πληρώνουμε, ότι είμαστε δυνατές. Ας έχουμε κι εμείς κάτι. Και στην παράσταση αυτή μου είπε ένας άνδρας, οι άνδρες να δεις πώς τους αρέσει, ενώ είναι
για μένα ήταν γυναικείο έργο. Έρχονται πολλοί άντρες, οι οποίοι, ο μένα ένας είπε ότι μου έκανατε να έχω ερηνίες, και ο άλλος μου είπε, σας ζηλεύω. Ζήλεψα γιατί είστε γυναίκες και μπορείτε να έχετε ένα τόσο πλούσιο, ένα τέτοιο πλούτο συναισθημάτων που δεν μπορούμε εμείς οι άντρες να έχουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, έτσι. Καλή επιτυχία, όλα καλά έχω. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα είναι, γιατί και όλες οι κρίσεις είναι πάρα πολύ καλές για αυτή την παράσταση. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Επιτέλους, η μέρα και η ώρα να συζητήσουμε το θέμα αυτό που σας έχουμε υποσχεθεί, για τα αν τα αστεροειδή μπορούν να βλάψουν πολύ σοβαρά έναν οργανισμό. Αυτό θα συζητήσουμε με την Τερέζα Παντέλα. Καλό μεσημέρι, Τερέζα μου. Πανελλήνια πρωταθλήτρια 2013 Body Fitness. Με τον διατροφολόγο εξειδικευμένο στην αθλητική διατροφή, τον Γιάννη Δημητρακόπουλο. Yes. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, καλώς όρισες. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Δαβιτίδη, είναι γιατρός και αρθρογράφος σε θέματα ντόπινγκ. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Πόσο εύκολο, η εικόνα είναι εδώ για να τη δείξουμε ακριβώς, πώς μία γυναίκα με χρήση αναβολικών, με χρήση στεροειδών, τώρα δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, γιατί δεν ξέρω τον, να σας πω την αλήθεια, την ορολογία, τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ξέρω ότι υπάρχουν ουσίες που παίρνουν οι αθλητές προκειμένου να κάνουν μεγαλύτερη γράμμωση, λέω εγώ τώρα αυτά που ακούω ή αυτά που διαβάζω, έτσι, και να είναι πιο δυνατή. Εδώ βλέπουμε την κοπέλα που με χρήση, υπερβολική ενδεχομένως χρήση συγκεκριμένων ουσιών, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε δίπλα έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν, γιατρέ μου, μόνο τα σκευάσματα, μόνο τα συγκεκριμένα. Πολλά και διάφορα. Που κατέληξαν εκεί, ή υπήρχε και κάτι άλλο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Έτσι. Είναι δυνατόν, εν πάση περιπτώσει, η χρήση, η παρατεταμένη χρήση και υπερβολική χρήση συγκεκριμένων ουσιών να δημιουργήσουν αυτή την αλλαγή, αυτό το πέρασμα? Όντως, η αλόγιστη χρήση, εγώ θα έλεγα. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε λίγο βαφτίσει με μία λέξη αναβολικές ουσίες όλες τις ουσίες, καλές ή κακές, εδώ θα συμφωνήσουν μαζί μου και τα παιδιά, είναι αλόγιστη χρήση ανδρογόνων. Είναι μία πολύ επικίνδυνη κατηγορία αναβολικών ουσιών, ξεχασμένες από τον αθλητισμό εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Όντως δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Άρα μπορεί. Αρενοποίηση της γυναίκας. Μάλιστα. Έτσι ονομάζεται. Και τι κερδίζουμε με αυτό? Δηλαδή αποφασίζει, έρχεται η Τερέζα στο γιατρείο και σου λέει, εγώ θέλω να είμαι φόρου ζωής πρωταθλήτρια, τι κάνω γι' αυτό? Εγώ θα έλεγα ότι διοντολογικά απογορεύεται γενικώς ο γιατρός να δίνει τέτοιες συμβουλές σε έναν αθλητή, διότι ξέρει τις συνέπειες. Από την άλλη, αν όντως αυτό που λέγαμε και στο παρασκήνιο, αν αποφασίζει κάποιος να κάνει τέτοια χρήση, θα πρέπει όντως να εξηγήσει ο γιατρός ποιες θα είναι οι αρνητικές συνέπειες της παρατεταμένης χρήσης αυτών των συγκεκριμένων ουσιών. Συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι πλέον δεν μιλάμε για γυναίκα, είναι κάτι της ανάμεσα. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, έχουν δημιουργηθεί γενετικές αλλαγές και στα γενετικά όργανα της γυναίκας, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι έχει διακοπεί η περίοδος της γυναίκας, σημαίνει η περίπτωση. Θα πρέπει, νομίζω, να ρωτήσουμε την ίδια για ποιο λόγο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Τερέζα μου, εσύ έχεις μπει ποτέ στον πειρασμό να πάρεις κάποιες ουσίες που θα σε βοηθήσουν? Θα σου πω, εμένα γενικά με έχουν αναλάβει κάποια άτομα, υπάρχει ένα επιτελείο από πίσω μου που μου βγάζει τη διατροφή που πρέπει να κάνω, την προπόνηση και κάποια είδη συμπληρωμάτων, ας πούμε, που πρέπει να καταναλώσω. Από όσο ξέρω, δεν έχω κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Βέβαια υπάρχουν στο χώρο, ναι. Ξέρω και προσωπικά σίγουρα, και γυναίκες και άντρες, και ίσως και σε κατηγορίες λίγο πιο μεγάλες από μένα, ας πούμε bodybuilding, που κάνουν ας πούμε, ναι. Θα μπαίνεις εσύ ποτέ σε αυτόν τον πειρασμό? Τι έχεις μπει ως τώρα?
Όχι, θα μπορούσα βέβαια, γιατί έχω συναντήσει άτομα που... Το έχουν προτείνει. Έμεσα ναι, έμεσα ναι. Αλλά είμαι τυχερή γιατί έχω ανθρώπους που δουλεύουν για μένα, που ασχολούνται με μένα, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Οπότε ακολουθώ αυτά που μου λένε. Κάνω και τις εξετάσεις που πρέπει γενικά και μέχρι τώρα δεν είναι. Ναι. Ξέρεις, το λέω γιατί είναι αυτό που συζητούσαμε και πριν. Εσύ έχεις αφοσιωθεί σε αυτό. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το συγκεκριμένο άθλημα? Με αυτό το άθλημα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Απλά αγωνιστικά τα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά πάντα έκανα αυτό το άθλημα. Για 10 χρόνια δηλαδή το έκανα. Όταν λοιπόν αποφασίζεις ότι θα είσαι εκεί ταγμένη, δεν το βλέπω και απίθανο να πεις ότι βρε παιδί μου, εντάξει, ας το πάρω για λίγο. Ναι. Ας το πάρω για φέτος. Ναι, ναι, ναι. Να πάρω αυτά που θέλω, να πάρω τα μπράβο και ενδεχομένως και κάποια χρηματικά επαθλά, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν χορηγίες, θα υπάρχουν κάπως, ζείτε κι εσείς για να είστε όπως σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Όλα τα αθλήματα έχουν από πίσω βοήθεια οικονομική. Σίγουρα, σίγουρα. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσεις εσύ ένα οικονομικό αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις επιτυχίες. Ναι. Για να έχεις επιτυχίες, δεν μπορείς να μπεις σε αυτόν τον πειρασμό και να πεις εντάξει, το κάνω μόνο για φέτος. Το κάνω μόνο για 2 χρόνια. Μπορεί οποιοδήποτε. Βέβαια, απλά εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν τα έπαθλα για το συγκεκριμένο άθλημα. Τα χρηματικά έπαθλα. Ναι, τα χρηματικά, ναι. Δηλαδή σου φεύγουν από την τσέπη σου πιο πολύ και είναι ένα άθλημα που κοστίζει από διατροφή, από πολλά πράγματα. Απλά σου ανοίγονται οι πόρτες από εδώ αν ξεκινήσεις για εξωτερικό, αν είσαι πολύ καλός. Οπότε, αν πας και φτάσεις μέχρι εκεί... Το πολύ καλός, λοιπόν, τι σημαίνει σε απλή μετάφραση, έχεις την διατροφή σου. Ναι. Τι άλλο σημαίνει? Διατροφή, βέβαια, παίζει ρόλο και το γενετικό που έχει ο καθένας, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ένα σώμα, όταν κάποιος είναι παχύσαρκος, ή γενικά το DNA του είναι πιο πολύ, έχει πιο πολλά λιποκύτταρα, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να γίνει... στο body fitness δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει ένα fitness κορμί. Ναι. Χρειάζεται δηλαδή κάπως μεγαλύτερη προσπάθεια. Η Τερέζα, εντάξει, έχει και το γενετικό, έτσι. Βασικά μπορεί να κάνει διατροφή και είναι αθλήτρια όλη του χρόνου. Ναι. Από εκεί πέρα αυτό λέει πολλά. Δηλαδή όταν είσαι αθλητής όλη του χρόνου σημαίνει ότι δεν χαλάω και τις μέρες, δεν χαλάω τις μέρες μετά δηλαδή το διαγωνισμό, εκτός όταν είμαστε, αλλά κοιτάμε συνέχεια να είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση συντήρησης. Συντήρησης. Σου έχει λείψει τίποτα, παιδί μου, τώρα μην τον κοιτάς, εμένα κοιτά. Σου έχει λείψει τίποτα σε όλη αυτή τη... Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω στερηθεί. Πολλά. Σίγουρα, απλά σου γίνεται συνήθεια η διατροφή. Γι' αυτό δεν το έχω νιώσει. Και εκτός αγωνιστική περίοδο, όταν είμαι, μία φορά τη βδομάδα το χαλάω που λέμε. Θα φάω κάτι που δεν πρέπει. Θέλω να πω κάτι για αυτό. Πότε είναι ο αγώνας, είπαμε? Τώρα είναι σε 2 μέρες. Σε 2 μέρες, φτάσαμε 2 μέρες, αγχώθηκα. Θέλω να πω κάτι για αυτό. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα τεράστια πολύ. Επιτυχία. Ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι για αυτό. Γενικά, η αθλητική διατροφή δεν σημαίνει ότι το άτομο πεινάει. Πεινάει τις τελευταίες μέρες. Όλο το χρόνο είναι σε μια συντηρητική διατροφή. Δηλαδή, τρώει τα πάντα. Απλά προσέχει τον τρόπο που τα μαγειρεύει. Προσέχει, κοιτάει να τρώει 1-2 ώρες. Παίρνει τα απαραίτητα συμπληρώματα και από εκεί και πέρα κοιτάει να μην κάνει καταβολισμό. Δηλαδή, να μην κουράζει το οργανισμό του. Από εκεί και πέρα, τις τελευταίες μέρες που είναι για την αγωνιστική περίοδο, έτσι, είναι πιο στερημένη διατροφή. Δηλαδή, δεν έχει τόσο πολύ υδατάνθρακα, τόσο πολύ ενέργεια. Γι' αυτό δεν πρέπει να κουράζεται το άτομο. Μάλιστα. Λοιπόν, και όπως είπαμε, επειδή εγώ, ξέρετε, δεν φοβάμαι κιόλας, πάμε να δείξουμε τα μπράτσα μας. Έλα, λοιπόν. Έλα, Τερέζα. Έλα, Τερέζα. Περίμενε, γιατί είμαι κάπως ευδεμένη εγώ. Έλα, Τερέζα, παιδί μου. Ποιος, εγώ ή η Τερέζα? Καλή επιτυχία. Διαφημίσεις.
Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι ακριβώς. Και εδώ στο Sky, βέβαια. Να έχετε ένα καταπληκτικό απόγευμα.